Καλημέρα. Να αχ, καλημέρα. Θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Της εκπομπής που επιστρέφει, κυρίες και κύριοι. Ναι, το εξπρές του πρωινού. Του βραδινού δηλαδή και πάλι, γιατί αρχίζει και μικραίνει η μέρα. Τα καταφέραμε, φτάσαμε. Όπως λένε για τα αποκτήματα, τα καλοκαιρινά από το αεροδρόμιο στο γήπεδο, εμείς από το κτέλου στο στούντιο. Σε ένα περιπετειώδες ταξίδι στα νότια. Τι τα θέλαμε τα νότια? Κάτσε εδώ στη Χαλκιδικούλα, ρε φίλε. Τόσο ωραία πράγματα. Νησά θες, πάνε να Μουλιανή. Πάρε νίκια σε ένα βαρκάκι απέναντι από την Ουρανούπολη και παίρνα το. Πάνε στα Δρένια. Όποιος δεν θέλει τα Δρένια, χάνει και τα γένια. Αλλά πως και να έχει, είμαστε εδώ, είμαστε άρτια φιχθέντες στα στούντια του Λίμπερο 107,4. Για όσους ενδεχομένως δεν έχουν ιδέα τι μπορεί να ακούν αυτή τη στιγμή, θα μου πεις ποιος μπορεί να ακούει αυτή τη στιγμή. 18 του μηνού, 19 ήδη ξεκινήσαμε. Αυτό θα πει επανέναρξη της εκπομπούλας μας. Ξεκινήσαμε δυναμικά με το πρώτο λάθος, μόλις τα 2-3 λεπτά στον αγέρα. Δευτέρα 19 του μηνού, το πρώτο μεγάλο κύμα των επιστροφών. Και μη σε αυτό, δεν το έχω συνηθίσει να σας πω την αλήθεια. Ενθυμούμε τα παλαιά τα καλοκαίρια. Τέτοια εποχή πέραμε την άδειά μας εκεί στο 15 Αύγουστο. Τώρα τι θέλαμε τόσο νωρίς. Α, κάτσε φάτα. Άξιο από κενάκι. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην γκρινιάξω. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι βαθύτατα συγκινημένος που επιστρέφω. Σαν να έλειπα καμιά 66.000 χρόνια. Αρχιού μπαδούλες ήταν αυτές. Άλλοι μόνο σε εμάς, άλλοι και άλλοι πολύ παραπάνω. Επιστρέφουμε ξανά στις επάλξεις εκεί που δεν φαντάζομαι να έλειψα. Τώρα δεν έγινε αισθητή η απουσία μας, ε. Τώρα που έλειπα γίνανε όλα και τι δεν έγινε. Τα παρακολουθούσαμε, μην νομίζετε. Αλλά πως και να έχει, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή επιστροφή ενδεχομένως σε κάποιους συμπάσχοντες με εμένα. Καλή διαφυγή για κάποιους που ενδεχομένως τώρα να ξεκινάει το καλοκαιράκι τους. Είμαστε μαζί σας, η αγωνιστική μας χαιρετισμή. Υπομονή για όσους δεν φύγανε, θα είναι λίγοι αυτοί. Γενικότερα, δεν ξέρω τι λες αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ θα είμαστε και ετοιμαζόμαστε για μια σεζόν γεμάτη αγνό ατόφιο σουρεαλισμό. Ένα βήμα πιο μπροστά θα πάμε τα πράγματα αυτή τη χρονιά. Προγραμματικές δηλώσεις. Και σήμερα συνέρχεται και η Βουλή, επιστρέφει στις διεργασίες της μετά τις ολιγοήμερες διακοπές που είχανε. Δεν θα κάνανε, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Εγώ καταλαβαίνω, εγώ είμαι υπέρ των διακοπών και δεν είμαι από αυτούς τους κακεντρεχείς που τολμήσανε να θίξουν τα ιερά μπάνια του λαού που είχε πει κάποτε ο ύμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Λόγω επειδή 6 με 8 κάθε πρωί αλλάζουν αυτά, δεν αλλάζουν. 2-31-0-2-7-3-8 για όσους επιθυμούν να μας προϋπαντήσουν, να μας καλημερίσουν, να επανασυνομιλήσουν. Ακούτε Λίμπερο. Μαζί μου, όπα, έπαιξε από πίσω, να είδα. Τελικά οι εκπομπές δεν είναι σαν το ποδήλατο, τα ξεχνάς όλα, μα λείψεις κανένα δύο εβδομαδούλες. Για να δούμε ποια θα είναι η πρώτη γραμμούλα που θα μας κάνει ποδαρικό. Μπορεί να μας ζητώσει λίγο και τα μυαλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς το να. Δημήτρης από Βόλιο. Πού σ' αγόρι μου, τι κάνεις? Μια χαρά, καλά. Είσαι ο πρώτος που συνομιλώ και είμαι πολύ χαρούμενος μετά την επιστροφή μου από την Οδύσσια που είχα στα νότια. Εγώ να δεις πόσο χαρούμενος είμαι που σ' ακούω αυτή ώρα. Πού είσαι, έκανες? Γυρνάω, κάνω, θα μιλώ στο ράδιο. Λίγο έτσι ακούγονται κάποια έκο, αλλά δεν πειράζει μου τώρα. Πρωί. Δεν πειράζει, ναι. Πανηγύρια. Είπαμε, ναι. Πομπή για τα πανηγύρια, ναι. Ούτως ή άλλως.
Τι λέει, πώς είσαι, τι έκανες? Ωραία, τίποτα, μόνο 15 Αύγουστο έκατσα. Και καθημερινή συνέχεια πάνω κάτω. Γιατί ο κόσμος φεύγει, πάει διακοπές, γυρνάει, πάει για μπάνιο. Χρειάζεται κάψιμο. Δηλαδή το φάγες όλο με δουλειά, δηλαδή όλο το διάστημα αυτό. Κάθε μέρα. Σκληρό. Ελπίζω κάτι να... Συνήθεια είναι, ναι. Και είμαι και τυχερός, γιατί μόλις τελείωνα είχα τη θάλασσα κοντά, έκανα τα νησιά. Εντάξει. Yeah. Okay. Όχι, εντάξει, και να δουλεύουμε, ρε παιδί μου, τουλάχιστον κάτι να αποκομίζουμε από όλο αυτό, να μένει και κάτι στην άκρη. Κάτι γίνεται, εντάξει, αυτό. Αυτό. Γιατί ακόμα... Τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη είναι καλύτερα. Έτσι. Ώστε να φύγει πλέμπα. Εκεί που πάει. Τώρα... Στιβάζεται στα κάμπινγκ, στα τρένα, στα πλοία, στο ένα στο άλλο. Πάνε γι' αυτό και οι δρόνοι και οι όλοι κολλημένοι. Και που... Να βάζεις βίσμα με να βρεις ξαπλώστρα. Εκεί φτάσαμε. Έτσι, Σεπτέμβριο, ωραία. Ξέρεις, το Σεπτέμβριο θα σε περιποιηθούν. Καλά, μια χαρά, δροσερά. Ναι, θα σε περιποιηθούν και καλύτερα. Είναι προς το τέλος, τα γκαρσόνια όλοι εκεί οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι. Οπότε δεν θα πολύ ασχολούνται και θα είναι στις παροχές full. Πάρτε να τελειώνουμε. Πάρτα να φύγεις. Ακόμα καλύτερα. Περιποιούμαι μόνος μου, δεν έχω ανάγκη. Μάλιστα. Ωραία. Χάρηκα πολύ που σου άκουσα και ήσουν ο άνθρωπος που μου δίνει το έναυσμα να εισέλθουμε ξανά στην επικοινωνία. Θα βάλεις ένα τραγούδι να στο αφιερώσεις ή δεν θα στο τραγουδήσω εγώ? Κοίταξε, εντάξει, τα ρωτάνα, προτιμώ το τραγουδήσεις, εννοείται, λόγω επειδή είμαστε. Δεν το συζητάμε. Γύρισε ο Μπάμπη σήμερα. Πάει φωνή μου σίδερα. Γύρισε. Έτσι γυρίσαμε. Άντε, καλή σε καλά. Σε ευχαριστώ, φιλιά. Αχ, τι ωραία. Ένα τέτοιο τηλέφωνο περίμενα να μου δώσει το θάρρος να ξεχάσω τα πάντα, να αφήσουμε όλα πίσω μας. Άρα, τώρα μην νομίζω ότι εμείς πήγαμε και κάναμε και διακοπές κιόλας. Δεν ξέρω όσοι μας παρακολουθούσατε στα διαδίκτυα, ενημερώναμε για τα δεινά που μας συνέβησαν σε αυτήν την μετάβασή μας στα νότια νησά και γενικότερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ για αυτό το τηλέφωνο. Γύρισε, σπάει η φωνή μου σίδερα. Τι ωραία θα είμαστε φέτος. Το νιώθω, το αισθάνομαι ότι θα πάμε ένα βήμα πολύ πιο πάνω. Πάμε να κατακτήσουμε το διπυρωτικό. Έτσι το λέγανε κάποτε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Σταματήστε ό,τι κάνετε. Ο Μπάμπης Μπατμανίδης Company Acoustic στην πόλη της Θεσσαλονίκης στον αέρα. Έτσι. Να κάνουμε τη relance, γιατί την έχεις όλα τα έχεις εκεί στο νότο κανονικά. Επιστρέφεις στην πόλη που τον ανέδειξε. Ναι, έτσι, μπράβο. Να τα λέμε όλα, άντε. Σε 350 μέρες πάλι. Να σου δώσω λίγο κουράγιο. Δεν κουράγιο, 350 μέρες γκρίνια τώρα. Πάμε δυνατά. Καμιά 290 πρωινά έχεις και μετά πάλι θα καθίσεις. Έτσι. Τι να κάνω. Κάποτε δεν έχω, ξέρεις ποιο είναι το κακό, ότι δεν έχω αναλάβει καμία ομάδα εδώ. Δηλαδή και ο Πασεραϊκός δεν βγαίνει Ευρώπη και τα λοιπά. Να πάω να την παρακολουθήσω στην προετοιμασία σαν τους άλλους. Που κάνουν τη ζωάρα. Πηγαίνονται τρεις εβδομάδες Ολλανδία, relax, μακριά από σπίτια, σκυλιά, παιδιά, οικογένειες. Και επιστρέφουν εδώ και ξαναπαίρνουν τρεις εβδομάδες άδεια. Ναι, ρε φίλε. Νεύρα σήμερα εννοείται. Νεύρα γιατί? Νεύρα, ρε φίλε. Πρώτη μέρα στη δουλειά, όλος ο κόσμος. Ωχ, και εσύ πρώτη μέρα, άστα να πάνε. Είναι πολύ δύσκολα. Και δεν μπορώ να καταλάβω αυτοί που λείπουν, γιατί λείπουν. Λείπουν, ακόμα δεν έχει έρθει το πολύ το πράγμα. Δηλαδή την επόμενη Δευτέρα θα μιλάμε, ας πούμε, για εισρωή, έτσι, ας πούμε, ναι. Και επαναφορά. Πού πήρες τα βουνά? Πήρα και τα βουνά. Πήγα κλασικά το προσκύνημα που κάνω κάθε φορά εκεί κοντά στις παραλίες, Σάρτη, γενικά εκεί τους κόλπους μέχρι Βουρβουρού. Βεβαίως. Μας έσκησε μια χαλκιδικιώτησα κανονικά και μάλιστα... είχα δώσει την κάρτα, μου λέει δεν θα κάνω εγώ χρέωση από την κάρτα, λέει δεν έχω μηχάνημα. Αλλά τέλος πάντων, λέω πάρε τα, μου λέει θέλω τα χρήματα. Ναι. Λέω δώσ' μου μία απόδειξη, λέω να είμαι κατοχυρωμένος. Σωστός. Απόδειξη, μου λέει απόδειξη, μου λέει τι να την κάνεις. Απόδειξη, μου λέει τι να την κάνεις. Έτσι. Και την πλήρωσες. Ναι, με παρενέσει τη γυναίκα μου και μου έστειλε χθες το βράδυ μία μαϊμού απόδειξη, μια τύπισσα που διαχειρίζεται όλο αυτό μέσω πλατφόρμας.
Δηλαδή πιο μαϊμού δεν υπάρχει. Ναι. Ήθελα να το κάψω και να φύγω κανονικά από εκεί. Τέλος πάντων, πήρα και τα βουνά, ήταν καλά, κάτι φαράγγια που δεν είχα ανεβοκατέβει. Τι ωραία, τι ωραία. Είχε και ματούλα ζαμάνι εκεί, πάνω στο σπήλαιο στα Γρεβενά. Είχε κάποιο, τι, τα μανιτάρια μήπως, γιατί είχε. Όχι, όχι, τίποτα. Ναι, παραμονή της Παναγίας, ματούλα ζαμάνι. Είχε πιο μπροστά το μάλαμα, δεν μπορώ τόσο, τόσο έντεχνο, δεν μπορώ, θα πάθω. Δεν πήγα. Κάτι σπήλαια Καστοριά, ήταν καλά φίλε. Μπράβο, δηλαδή με τα λίγα που μπορούμε, με πολύ χαμηλό budget. Έτσι θα τη βρούμε την άκρη, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται να μην περάσουμε καλά τώρα. Μην τρελαθούμε. Φίλε, και αυτό που με εντυπωσίασε ήταν σκύλος κανονικά μας κατέβασε το φαράγγι, μας περίμενε. Όταν σταματούσαμε, μόνο που δεν μας έκραζε να κουνηθούμε. Μας κατέβασε κάτω, μιλάμε αφού μου ήρθε να τον πληρώσω, να βάλω το χέρι στην τσέπη. Δεν καταδέχονταν φαγητό, μας περίμενε, μας έδειξε όλα και μας ανέβασε. Και όποιος έμενε πίσω, ναι, έχω πάθει την πλάκα μου. Τον ξέραν οι βοσκοί τα πάντα με το όνομα, ο σκύλος είναι καταπληκτικός. Το όνομα του σκύλου να το μνημονεύσουν. Μπρούνο. Μπρούνο, μάλιστα. Έπαθα την πλάκα μου, δηλαδή όσοι είναι από εκεί το γνωρίζουν. Ο σκύλος είναι κανονικά ατραξιόν. Είναι στο φαράγγι της πορτίτας, σε κατεβάζει κάτω και σε περιμένει να σε ανεβάσει. Πρέπει να είσαι πολύ βόδι δηλαδή για να χαθείς. Μάλιστα, να είσαι καλά. Λοιπόν, τα λέμε σε 350 μέρες πάλι. Έτσι, τσάω. Μάλιστα, κάτι την καρδιά περιβόλαιο, το σκέφτηκα έτσι 350 μέρες. Όχι, θα αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφο για τις επόμενες αργίες. Θα δούμε το καλεντάρι. Εννοείται της επόμενης ανάπαυλας. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς την Κατερίνα μας. Τι κάνει. Καλά είμαι, εσύ, πώς είσαι. Εγώ πήρα στις 5 του μήνα, μου λέει έχει δεκαήμερη άδεια. Δεκαήμερη, να αυτά είναι. Τώρα που το σκέφτομαι, μόνο 10. Άμα πού βάλουμε τα Σαββατοκύριακα. Άμα πού βάλουμε πήρα, τα. Περίμενα να σου πω, αν βάλουμε τα Σαββατοκύριακα, 10 μέρες άδεια πήρα. Ρε με κοροϊδέψανε. Ρε τόσο βοηθή είμαι. Κατέβηκα σε μια κάτι ξερονίσια να πούμε. Τόπι εξορίας ήταν αυτά. Κάτι δονούσες, κάτι αμοργούς. Πα. Τι είσαι, Ιω και τέτοια, Όχι, Ιω δεν είναι. Είσαι το μεγάλο στην Λεγανδρό. Όχι, ούτε σε αυτά πήγα. Σου λέει εκεί κάτι ξερονίσια να πούμε ότι θυμάρι δεν φυτρώνει. Στην αμοργό ξεροβούνια έχει. Ξεροβούνια, τίποτα, χάλια είναι, ας παραλίες δεν έχει. Ούτε κάτι. Και εγώ θα πάω στις 7, αλλά θα πάω να δοκιμάσω γιατί είχαν πει πριν πάρω. Ναι. Και πάρω δεν πήγαμε τελικά, ναι. Τώρα είσαι πάλι με 6-8, 6-9. Γιατί χαλάνε αυτά ποτέ. Εννοείται. 6-8. Εννοείται, παιδί μου, εδώ θα είμαστε. Στην καλύτερη ώρα. Εδώ θα είμαστε, αλλά εσύ είσαι και εγώ είμαι αλλού. Όπα, πού είσαι, τι εννοείς. Έχω άλλαξει η διάθεσή μου τις τελευταίες μέρες. Τι είσαι αλλού, τι είσαι αλλού. Βγαίνεις άλλα ραδιόφωνα, δεν θέλω τέτοια να μας πάρουν. Τι πάσω, πού είναι. Α, είπε και εγώ τώρα, δεν θέλω να μας κάνουν εδώ. Πού να είμαι, Παύλος, στη Μύκονο. Ευτυχώς. Σιγά μου, ρε, τη Μύκονο. Καταρχήν δεν κόβουν αποδείξεις στη Μύκονο. Ενώ στη Χαλκιδική. Ναι, ναι, ναι. Νιώθω καλύτερα γιατί δεν βραδιάζει στις 8 όπως γίνεται το άλλο στο τελευταίο. Βραδιάζει πάντα 9 με 10. Κόσμο έχει, τρώνε, πίνει, βλέπω εγώ 250. Τρώνε, πίνει και θα γυρίσουν και θα λένε α, δεν έχουμε λεφτάκια. Καλύτερα. Τώρα άμα γυρίσω δεν ξέρω πώς θα νιώθω. Μάλιστα, μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις. Σε παίρνω τηλέφωνο να βοηθήσεις. Εντάξει Κατερίνα μου, έγινε, σε χαιρετούμε. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Αχ τι ωραία, γυρολάζουν και όλα τα ίδια μένουν, καλημέρα. Καλώς τον. Τι λέει. Είμαστε πολύ καλά εσύ. Μικροφωνίζεις. Μικροφωνίζεις. Όχι, μια χαρά είσαι. Κομπλέ. Τώρα μιλάω. Ναι, όχι και πριν μιλούσες, εγώ δεν είπα ότι κάτι έχει το τέτοιο. Εγώ ακούω τη φωνή μου γι' αυτό. Α, εντάξει, άλλο αυτό. Ναι, δεν υπάρχει. Τι λέει κανείς. Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ. Επιτέλους από ένα μας ξαναπέκτησε ένα νόημα. Όχι, επειδή τα λέτε έτσι, θα τα πιστέψω στο τέλος. Μην εγώ είμαι ευκολόπιστος. Τα ψέματα. Αλλά από την άλλη, πέστε μου ψέματα. Πέστε μου, ποιος δεν θέλει το ψέμα. Σε ποιον δεν αρέσει το ψέμα, Το ψέμα είναι ωραίο, γλυκό. Βέβαια. Λαϊκισμός, ρε παιδί μου, στο μεγαλείο. Μια χαρά δεν είμαι με τα ψέματα. Γενικότερα με τα ψέματα κάναμε ομάδες, με τα ψέματα κάναμε καριέρες. Εδώ εγώ δηλώνω τραγουδιστής. Φαντάζω δηλαδή τι ψέματα έχουμε να δει στον κόσμο. Πώς έχουν τα πράγματα. Κάλτα τραγουδιστής έχει διαφορά. Α, μάλιστα. Αλλάζει τότε αυτό. Εντάξει, οκ. Τι λέει, πώς θα πέρασες.
πήγα 10 μέρες μετά Σαββατοκυριακά. Α, σαν και εμένα. Παραλία Κατερίνης. Ωραία, τι, χαμός εκεί. Όχι. Πέρυσι ήταν πολύ καλύτερα. Ναι, φαντάζομαι ότι πέρυσι. Τα λέγαμε. Παραπονείται πέρυσι... ξενοδόχοι, την Τουρκία του έφαγε πολύ κόσμο. Ας προσέχανε και οι ξενοδόχοι. Τιμές ήταν ίδιες με πέρυσι, δεν ανέβασαν. Ναι. Η Τουρκία του έφαγε κόσμο διότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος θα απελευθέρωνε την Κωνσταντινούπολη, στέλνει όλους τους Ρώσοι εκεί στο φιλαράκι του τον Ερντογάν. Ναι, τα είχαμε πει αυτά. Μα εδώ όσοι έχουν ακούσει. Προφητείες. Ναι, αθλητικά ραδιόφωνα. Πριν 3 χρόνια λέγανε εδώ Πούτιν ο Θεός αυτό και κάποιοι είχαν φτιάξει και φιλορωσικά κόμματα τα οποία τώρα τα βγάνανε από λίγο έξω τον τίτλο. Δεν το πολύ τονίζουν. Και περιμέναμε, ας πούμε, να γίνει η σφαγή του δράμα για να ξαναπάρουμε την Αγία Σοφιά. Αλλά οι φίλοι μας οι Ρώσοι μας εγκατέλειψαν για ακόμη μια φορά. Ούτε στη Χαλκιδική έρχονται. Ναι, από ό,τι ξέρω δεν ήταν πολύ πεσμένα. Ούτε στη Χαλκιδική. Είχα διαβάσει άρθρο στις αρχές του καλοκαιριού ότι ναι, δεν ήταν πεσμένα. Πανηγύριζαν κάποτε, λένε θα πουλήσουμε τα σπίτια μας, τις βίλες μας το ένα το άλλο. Αλλά δύσκολα. Εμείς οι Ρωσίδες δεν θέλουμε τους. Μ' αρέσει. Έτσι, ο τρόπος που σκέφτεσαι πάντα. Είμαι ρεαλιστής, εγώ πάνω απ' όλα. Ναι, αλτρουιστικά. Μάλιστα. Ωραία, πέρασε καλά, πέρασες. Αυτό έχει σημασία. Κοίταξε, εγώ πέρασα καλά, δηλαδή μόνο που βλέπεις θάλασσα, ρε παιδί μου, αλλάζουν οι παραστάσεις. Έτσι, τελείωσε, αυτό είναι ακριβώς. Να δεις λίγο τη θαλασσίτσα σου, να ανοίξεις το μάτι σου λίγο. Γύρισα δηλαδή εδώ στην Πετρούπολη και ξαφνικά είπες ψυχολογία. Με την καλά δεν χρειάζεται πολύ. Για να ξεχάσεις ότι πήγες διακοπές, χρειάζεται νομίζω. Το έχω ξεχάσει ήδη σε σχόλια. Ναι, ένα με 2 λεπτά είναι με το που φτάνει στην πόλη. Τότε λες τελειώσαμε, κύριε, αυτό ήτανε. Δεν χρειάζεται. Ξέρεις, υπάρχουν και αυτοί που λένε θέλω να προσαρμοστώ. Εντάξει, υπάρχουν και τύποι που πάνε 2 μήνες διακοπές. Εντάξει, πώς θα μπορούσα να γυρίσω χθες, αλλά γύρισα Παρασκευή. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Σήμερα δουλειά κανονικά. Ναι. Ωχ, Παναγία και Χριστέ, τι να κάνουμε. Όλοι... Σένα, όλοι μαζί. Μαζί φεύγουμε, μαζί επιστρέφουμε. Είμαστε μια τεράστια οικογένεια. Νομίζω. Έτσι δεν πηγαίνει. Ο BBC είναι πάντα οικογενειακή. Έτσι, οικογενειακή γαλούκιση. Τα θυμάσαι παλιά που έλεγε. Βαθιά ριζωμένη BBC-ιακή ιδέα. BBC-ιακή ιδέα. Έγινε. Σε φιλούμε. Καλή δουλίτσα. Καλά κουράγια σε όλο τον κόσμο. Που θα πάρει την άγουσα προς την εργασία. Εργασία μια χαρά. Και εργασία και χαρά και εργασία μια χαρά. Τώρα βέβαια αν σας απολύσουν δεν χρειάζεται να σας πούνε το λόγο, διότι σήμερα με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής κατατίθεται η σχετική τροπολογία σύμφωνα με την οποία ο αφεντικός μπορεί να απολύει τον εργαζόμενο και να μην του λέει καν το λόγο. Τι έχεις, τίποτα, γιατί με απέλυσες, γιατί τίποτα. Διότι λέει αυτό παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα του. Να πούμε τον λόγο. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε και τον λόγο. Από την άλλη θα μου πεις χάνεις που χάνεις τη δουλειά σου. Ποιος να είναι ο λόγος. Σε προστατεύει βρε, διότι μπορεί να σου κατακεραυνώσει την ψυχολογία άμα ξέρεις και τον λόγο που απολύθηκες. Να σου δείξει έτσι το εγώ σου. Οπότε καλύτερα στην άγνοια να πορευτούμε πολύ πιο καλύτερα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και καλές επιστροφές. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Όλοι μας. Έτσι, γιατί και εσύ γύρισες. Θυμάμαι έναν. Πότε πήγε, πότε γύρισε. Αυτό που είπες, οικογένεια. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Να ξεκινήσω λίγο δυσάρεστα. Κουκάρα, καλό ταξίδι πάλι. Βεβαίως, συλληπιτήρια στους οικείους του και στην οικογένειά του και σε όλο το λαό του Άρη και στους φίλους του που συνδράμανε μαζί του πάρα πολλά χρόνια. Και εγώ, όπως πάρα πολύ, είχαμε ακούσει ιστορίες. Πάρα πολλές, Μπάμπη. Άπειρες. Αμέτρητες ιστορίες. Λοιπόν, Όρμο Παναγιάς, Άγιο Πνεύμα. Όρμο Παναγιάς, θάλασσα, μια εβδομάδα. Τέσσερα τα πνευμόνια μου πήγαιναν το πρωί. Χελονίτσες, στρωματάκια, τι άλλο έχει, βαρκούλες, τα πάντα. Να μην θες να φούσκωνα, βράδυ ξεφούσκωνα. Να μην τρόπα, τίποτα, πνευμόνι. Πάρε μια τρόπα κι εσύ. Ποιος, ίδιος εδώ. Ο Μιλόν. Λοιπόν, με χειροκροτήσει η παράλια. Αυτό τώρα τον. Δεν το θυμάμαι. Εντάξει, κουβαλούσαν έτσι μπράγκαλα και οι δικοί μας όταν πηγαίναμε μαζί. Αλλά πλέον μια οικογένεια για να μετακινηθεί πραγματικά θέλει ένα κοντέινερ. Μετακόμιση, άστο, Μπάμπη.
Ήρθα και τέντωσα την Παρασκευή την προηγούμενη, δηλαδή που ήταν τελευταίες μας μέρες στον Άγιο Νικόλαο, ήρθα και τέντωσα. Λες, άμα να γυρίσω να ξεκουραστώ, να πάω στη δουλειά να ξεκουραστώ. Κοιμόμουν να κάνω διήμερο στο Άγιο Νικόλαο, όσα να πάνε. Σαν πενταήμερη, που πως επιστρέφαμε την πενταήμερη. Δεν ξέρω αν σε τρώγε το χέρι σου ή η μύτη σου εκεί που ήσουν. Πάντως εγώ δουλειά έκανα στο Άγιο Πνεύμα για αυτό που λέγαμε. Να, έχω... Έβαλα τις βάσεις, έχω πάρει τα τηλέφωνά μου, οπότε θα τα πούμε κάποια στιγμή κατηδία για να κάνουμε τα κονέ. Έτσι, έτσι. Ξέρεις ότι έχω σώσει το Άγιο Πνεύμα. Το ξέρω, το έμαθα όλα. Έτσι. Πολλά μαθαίστηκαν. Τίποτα, ουδέν κρυπτών, ουδέν κρυπτών. UEFA Mafia και για τους δύο. Έτσι. Δεν είδα το δεύτερο, το δεύτερο μάτς του Άρη, δεν μπορούσα να δω. Είδα το πρώτο μόνο. Σημαίνει μια πικρία, για μένα πίκρα, εντάξει, είναι άδικο. Φυσικά ήταν τώρα, άδικο. Κάνεις την ανατροπή, αυτή την τεράστια ανατροπή, 3-0 και... Λίγο τα χαλάσαμε πάνω στην Ορβηγία. Τραγικό παιχνίδι, τραγικό παιχνίδι. Αυτό είδα, το πρώτο είδα. Ήτανε τραγικό το μάτς, λάθη από παντού, λάθη τερματοφύλακας, λάθη άμυνα. Το πάω τον έσκησε. Καλά, εντάξει, και αυτό ήταν. Με το βαμβάκι, δηλαδή τις φάσεις του ΠΑΟΚ, επειδή είχε πανηγύρι πάνω στο χωριό κτλ. Και δεν το είδα. Οπότε γύρισα Θεσσαλονίκη από το Σάββατο και εγώ για να προσαρμοστεί που λέμε. Και χθες το πρωί κάθισα και είδα όλα τα στιγμιότυπα, τα highlights του παιχνιδιού. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ποιος ήταν διαιτητής εκεί πέρα. Άνθρωπέ μου, το πέναλτι. Ένας Άγγλος ήταν. Ένας Άγγλος γενικότερα, δηλαδή. Τέλος πάντων. Κρίμα γιατί. Έχετε το κεφάλι ψηλά για τους δύο. Ναι, θέλαμε αυτή τη χρονιά. Εμείς εδώ δεν έχουμε τίποτα με κανένα. Θέλαμε αυτή τη χρονιά να προχωρήσουν, να έχουμε ασχολία, να έχουμε δουλίτσα. Δηλαδή τώρα χάνουμε τον Άρη που δεν θα παίζει τις Πέμπτες. Σκέψτε τώρα, Άρης πάω καυτό, καφενεία, ποιο να δείξει, να παίζουν μαζί. Το ένα το άλλο θα είχε το τρομερό σου θα είχε. Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Εντάξει, το θέμα είναι ότι ο Άρης έδειξε χαρακτήρα, επέστρεψε από αυτό το 3-0. Δηλαδή, ξέρεις τώρα, με κανένα 0-0, με κανένα αυτό, να ήταν έτσι ο αποκλεισμός, αρχίζανε οι τρομερές γκρινιές. Και αού και αυτά και εκεί και το άλλο. Έδειξε ότι. Εντάξει. Ιστορία έγραψε. Ιστορία έγραψε, σίγουρα. Αλλά υπάρχουν πάντα και τα συμπεράσματα που βγάζουμε. Γιατί με αυτά και με αυτά τώρα μας επανέφερες στην αθλητική μας πραγματικότητα. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Ναι, χαμπάρι, χαμπάρι δεν πήραμε. Αύριο ξεκινάει το πρωτάθλημα. Αύριο τι έχει. Η κλήρωση των διαιτητών. Εντάξει, ναι. Σωστό. Η κλήρωση των διαιτητών. Έτσι. Λοιπόν, έγινε. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, πότε είναι. Και ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και κάτι τελευταίο. Βεβαίως. Το κεφάλι ψηλά για αυτούς που δουλεύουν Σάββατο. Σου έχω πάρα πολύ καλή είδηση. Δεν ξέρω αν το έχω πάρει χαμπάρι. 26 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου είναι Σάββατο. Να το πρώτο καλεντάρι και εμείς τώρα βαράμε το κεφάλι μας. Το κεφάλι κάτω. Όχι, γιατί. Γιατί είναι Σάββατο και χάνουμε. Αλλά μου πεις εμείς 26 πάντα δουλεύαμε εδώ στο ράδιο. Το ξέχασα. Μπράβο. Σωστός. Λοιπόν, όχι. Σου είπα, δεν θα σκέψω να σα σκέψω και του άλλου ανθρώπου. Σωστό. Εντάξει, άντε να του σκεφτώ. Μόνο εγώ του σκέφτομαι. Αυτοί με σκέφτονται. Και εγώ του σκέφτομαι. Μαζί του σκέφτομαι. Σε παρέα στον αέρα. Όχι, μου το θύμισε, ναι, γιατί 26 πάντα κάνουμε εκπομπές. Δεν είναι αργία. Οπότε, ναι, μικρό το κακό. Σάββατο, 26, 27 Κυριακή, 28 Δευτέρα. Οπότε, παιδιά, 28... αναρτήστε στα πληκτρολόγια σα μετά το 8ωρο και βρείτε προορισμού. 28, κάτσε τώρα με έφτιαξε. 28 είναι Δευτέρα. Είδες πως έφτιαξα. Να πως φτιάχνει. Να η ψυχολογία είδες, ανεβαίνει. Μ' αρέσει. Τριμεράκι. Ένα. Το τσιμπάμε. Εγώ σχολάω σήμερα. Σου λέω σχολάω το απόγευμα. Έρχομαι εδώ. Με κάνει η κυρία Βιβί τον καφέ μου. Βγαίνω στον μπαλκόνι και αρχίζω. Πύλιο. Καρδίτσα λίμνη πλαστήρα. Θέλω να πάω εκεί. Τρίκαλα μέτσο. Τρίκαλα τέτοιο. Πες το. Περτούλι μετέωρα. Ναι, ένα μπράβο μαζί. Μάλιστα. Δεν θες εκεί, ανεβαίνεις προς τα πάνω, πας Αγοροχώρια, Κόνιτσα, τέτοιο, πες το, έλα που είχα πάει τις προάλλες, μετά τα Γιάννενα. Μετά τα Γιάννενα. Μέτσοβο. Εντάξει, καλά.
ελατοχώρη. Κρυώσαμε τώρα, είναι ακόμα να παίρνουμε μπουφά. Ακόμα καλοκαίρι, ας πετάξουμε ακόμα την αλμύρα από πάνω μας. Τα τώρα βγήκα στο μπαλκόνι να κάνω τσιγάρο και τα ποδόκια μου έχουν παγώσει. Πρέπει να πάω να βάλω καλτσάκια μέσα. Έχει λίγο τσιμπάει λίγο. Λες, μάλιστα. Καλή εποχή γύρισα. Ωραία. Έγινε. Οπότε χαμόγελο, αισιοδοξία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και τα λέμε. Σε φιλούμε, τσάω, τσάω. Έτσι, ένα δυναμικό ξεκίνημα του λόγου επειδή με όλα, με τα όλα του, με το τι κάναμε, το τι θα κάνουμε. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης έθεσε και λίγο έτσι, ας πούμε, το αθλητικό το ζήτημα. Πού θα μας απασχολήσει, βεβαίως. Χάσαμε εμείς εδώ από επικαιρότητα, τα πάντα. Ευρώπες, φαγές, ιστορίες, ανατροπές ή μη ανατροπές. Πολλά, πολλά, πολλά. Και με αυτά και με αυτά ξεκινάει και το πρωταθληματάκι μας. Ωραία, μαγαμού, εντάξει. Μια χαρά θα είμαστε, μια χαρά. Θα διανύσουμε σεζόν. Καλέ και Ευρώπες κιόλας. Τα ξέχασα, ναι. Και Ευρώπες μέσα στην αυτή την εβδομάδα δεν μπορούσαμε να τα παρακολουθήσουμε. Καλημερίζω και το φίλο μας τον Κυριάκο. Καλημέρα, καλημέρα, λέει, μας έλειψες. Πανάθεμά σε, σατανά, πως τα λες έτσι. Λοιπόν, 6 και 32. Θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή. Να σηκώσουμε μανικάκι, να αλλάξουμε φανελάκι, γιατί βγήκαμε πολύ φουριόζοι. Και να δώσουμε το παρόν. Απάντες, προσκλητήριο επιστροφών. Το λόγο επειδή μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Πόσο διαφορετικό νόημα έχει αυτή η ατάκα γέφυρα. Αυτή η έκφραση γέφυρα, έτσι λέγεται στην ραδιοφωνική ορολογία. Η μετάβαση δηλαδή από τη μουσική, τις διαφημίσεις, τον κάθε αυτό ζωντανό λόγο. Επιστρέψαμε στην κυριολεξία. Αρκετοί από μας θα πιαστούμε χέρι-χέρι, δεν θα βάλουμε τα κλάματα. Θα οπλιστούμε με κουράγιο για να ανταπεξέλθουμε και στην σεζόν που σιγά-σιγά ξεκινάει. Εμείς ως αθλητικοί τύποι όλα αυτά τα χρόνια ξεκινάμε την σεζόν και την χρονιά με την έναρξη του πρωταθλήματος Ελλάδος. Οι πρωτοχρονιές είναι τύπης. Κανονικά και τώρα θα έπρεπε να υπάρχει αργία. Θα έχουμε την ευκαιρία μέσα στην εβδομάδα να τα δούμε όλα. Έχει και τις Ευρώπες μας, έχει και τα παιχνιδάκια μας, έχει. Τώρα μπορούμε και να αναπολύσουμε και λίγο τα πράγματα. Και πριν που μας έλεγε ο φίλος μας ο Τόμι για τις αποδείξεις, λέει, δεν κόψαν αποδείξεις. Ξέρω να είδατε χθες μια πολύ ωραία ειδησούλα για την Μύκονο, για την επιχείρηση των ελεκτών της ΑΕΔΕ, πρώην ΣΔΟΕ, στη Μύκονο, την επιχείρηση, λέει, Χουανίτα Ντολόρες. Έτσι ονομάσανε με αυτό το κωδικό όνομα οι ελεγκτές της ΑΕΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να ανακαλύψουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής που συμβαίνουν εκεί στα νησά. Δεν μου άρεσε, δεν είστε ακόμα στο όνομα. Τώρα τα υπόλοιπα, μπράβο τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους. Είναι ίσως το πιο σπουδαίο ελεκτικό σώμα, ένα από τα πιο σπουδαία ελεκτικά σώματα που έχει ο κρατικός μηχανισμός. Αυτό και η επιθεώρηση εργασίας, η οποία δυστυχώς φαίνεται να πνέει. Όχι να πέει τα λίστη, αλλά φαίνεται να παίρνει την κατηγούσα. Ας πούμε, μέχρι τώρα πήγαιναν καλά τα πράγματα. Θυμάμαι τα πολύ παλιά χρόνια. Τώρα δεν θέλω να βαρύνω την ατμόσφαιρα, αλλά κάνω έτσι μια αναπόλα. Τα πολύ παλιά χρόνια δεν τολμούσε ένας εργαζόμενος να πάρει τηλέφωνο στην επιθεώρηση εργασίας αυτομάτως. Με κάποιο μαγικό τρόπο γνωστοποιούνταν σε όλες τις επιχειρήσεις τότε ο συγκεκριμένος. Απλά και μόνο διεκδικούσε τα χρήματα του, κατήγγειλε περιπτώσεις, ας πούμε, εργασιακής αυθαιρεσίας. Πλέον σφίξανε λίγο. Όλο και περισσότεροι ασφαλίζουν τον κόσμο, το αυτονόητο, ασφάλεια, ένσημα και οίκα. Μέχρι στις περιπτώσεις, δηλαδή, το βλέπω ειδής όμαση, στις περιπτώσεις των μουσικών, οι οποίοι ήταν ένας κλάδος μόνο μες στα μαύρα, γενικότερα από πολλές απόψεις, ότι πλέον, ας πούμε, και τα καταστήματα τα οποία θέλουν να βάλουν μουσική, ακόμη και DJ και ορχήστρα, πρέπει να ασφαλίσουν τον μουσικό. Για μένα αυτό είναι ένα βήμα και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει το ότι θα ασφαλιστείς ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο στα δικά σου, στις δικές σου απολαβές και στα δικά σου έσοδα.
Όταν σου πει άλλο, α, φλαράκι, θα σου κόψω ένσημο, πρέπει να σου κόψω. Όχι. Αυτό είναι εργοδοτική εισφορά. Τέλος πάντων, έχει να κάνει με τους ελέγχους που πραγματοποιεί η επιθεώρηση εργασίας. Και φυσικά και τώρα η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ευελπιστούμε στο να προχωρήσει ακόμη και σε πιο εις βάθος ελέγχους σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Ιδίως τώρα το καλοκαίρι. Δεν ξέρω πόσοι πήραν τα αποδείξεις και πού πέραν τα αποδείξεις. Και από πού. Αλλά μ' αρέσει το όνομα Χουανίτα Ντολόρες. Σκέφτομαι ότι ενδεχομένως, γιατί λέει οι εφοριακοί προσποιήθηκαν τους Ισπανούς τουρίστες προκειμένου να αποκαλύψουν αυτή την περίπτωση φοροδιαφυγής και ονόμασαν την όλη επιχείρηση ως Χουανίτα Ντολόρες. Ίσως να βλέπανε παλαιά μεξικάνικα Σοράγια η Αδίστακτη. Επιχείρηση Χουάνα η Παρθένα. Επιχείρηση Πεταλούδες Ελεύθερες Πετούν. Ποια άλλα έτσι ισπανικά είχε όμορφα ωραία που βλέπαμε με τα κλωτισμένα διάστημα. Ήταν πριν τα τουρκικά, ήταν στα πολύ πάνω τους. Αν θα γινόμουν κάτι έτσι ας πούμε, θα ήθελα πραγματικά, και εδώ δηλώνω τον εαυτό μου, θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση ας πούμε της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, να πάρω μέρος κι εγώ σε μια τέτοια επιχείρηση. Καταρχήν δεν μου δίνουν πουθενά αποδείξεις. Με τρελαίνει και με προσβάλλει ως προσωπικότητα. Υπάρχουν και τα φιλοσοφικά ζητήματα που ανακύπτουν από μια τέτοια ιστορία. Δεν μου δίνουν αποδείξεις σε μαγαζά. Με θεωρούν υπεράνω. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να είμαι ένας υπάλληλος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Ότι το βλέπουμε αυτό το ζαβό, σιγά μην να μην είναι, σιγά μην το δώσουμε απόδειξη, σιγά μην τη ζητήσει. Ειλικρινά κάθε φορά ας πούμε με στεναχωρεί και λέω τι δεν έχω κάνει καλά. Η φάτσα μου δεν είναι τρομακτική, η φάτσα μου δεν προσθέτει υποψία. Οπότε θα ήθελα, θέτω τον εαυτό μου στην διάθεση ας πούμε των κρατικών ελεκτικών μηχανισμών να με στέλνουν μυστικό αποδειξιολόγο. Να σου λέω δεν έδωσε απόδειξη. Πάρτα τώρα να με θεωρήσει για τους δικούς μου, είπαμε, προσωπικούς και φιλοσοφικούς λόγους. Πάρτα τώρα να μάθεις άλλη φορά να με περνάς χαϊβάνι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον να, καλώς τον μπάμι μας. Τι γίνεται. Είμαστε πολύ καλά εσύ. Γύρισα κι εγώ. Πόσο έλειψα. 10 μέρες. Σε 10 μέρες, 3 εβδομάδες δεν είναι. Δύο εβδομάδες, αλλά άμα βάλεις Σαββατοκύριακα, μόλις 10 μέρες εργάσιμες. Τίποτα. Σαββατοκύριακα δεν πιάνω, κύριε. Δεν πιάνω. Εμένα με πιάσαν κορόιδο και εδώ και μου είπανε, α, 15 μέρες θα πάρεις, χάρηκα, λέω. Και ήταν τελικά μέσα τα Σαββατοκύριακα που ούτως ή άλλως δεν κάνω. Περιμέναμε να σε ακούσουμε πώς πέρασαν αυτές οι μέρες, εγώ δεν ξέρω. Εμείς έξω έχουμε πολύ βροχή. Φύγανε οι ζέστες που είχε εκεί η Ελβετία. Ζέστες, εκεί που μας έλεγαν κάτι που είναι ψυχοπαίδια του Ελβετού εδώ πέρα. Αυτά είναι, τα ακούμε μπούρδες τώρα. Εγώ, εδώ άμα πεινάσεις μπάμπι, άμα πας και ζητήξεις από κάνα σπίτι καμιά φέτα ψωμί, θα σου πούνε, άντε πάρε δρόμο. Στην Ελλάδα που να σου δώσει κανένας καμιά φέτα, σου μιλεί καμιά ντομάτα. Αυτοί δεν έχουν το θεό τους εδώ πέρα. Έτσι. Εμείς εδώ μια φέτα και μια τέτοια θα τη δώσουμε, βεβαίως. Τι λέει η κυρία Μαρίκα. Εδώ μια... Η κυρία Μαρίκα λέει, εδώ και πεντάρα της χρουστάς, λέει, θα σε στείλουν επιταγή. Θα σε στείλουν επιταγή και αυτό γίνανε όμως. Αυτό που γίνανε. Θα μου πεις γίνανε αυτό που γίνανε, γιατί κρύβα κάτι χρυσάφια αυτή. Στον πόλεμο, αλλά τέλος πάντων. Άκου μπάμπι, τους παραδέχομαι αυτούς. Υποστηρίζουν το κράτος. Δηλαδή, όπως έδωσε τώρα άλλους 20 ευρώ δώρο για να τον ψηφίσουν τα γυφτουχώρια που τους έδωσε κάτι κατουστάρικα και κάτι πινιντάρικα. Εδώ δεν έχει τέτοια. Εδώ άπαξη το κράτος έχει ζημία. Κανένας δεν ψηφίζει για τη ζημία. Τα λέμες. Τέλος πάντων. Εγώ τώρα πως... Ναι, να πω κάτι τώρα. Βεβαίως. Σ' ακούω από τότε που άνοιξες. Ναι. Δεν σας είδα με τις άδειες που πήρατε που είναι
είστε ευχαριστημένοι όλοι, παράπονα έχετε. Βέβαια, τι δουλεύετε, παράπονα. Άδεια πάτε, παράπονα. Παράπονα. Ναι, τι γίνεται, ρε. Εντάξει, οι ομάδες παράπονα. Παράπονα. Αφού είμαστε Θεσσαλονίκη, είμαστε όλα παράπονα. Τι να κάνουμε. Κοιτάξτε, αυτοί και οι δύο ιδρυτέ που παίξαν και στον Πάο και στον Άρη, αυτοί ήταν για σκότωμα. Δεν μας θέλουν στην Ευρώπη. Α, μπράβο. Δεν μας θέλουν στην Ευρώπη. Αυτό αποδείχθηκε. Γιατί και οι δύο έπρεπε να προχωρήσουν. Ναι. Στην UEFA έχουμε Έλληνες. Τι σχέση. Έλληνες οι οποίοι εξυπηρετούν. Ναι. Τι εξυπηρετούνε. Άλλο, πάνε εσύ και στην Ελβετία, κάνε τα κόνε μια μέρα εδώ να μας βοηθήσει. Εγώ μαλώνω κάθε μέρα εδώ πέρα. Κοίταξε, οι βρωμίες γίνονται στη Ζυρίχη για τις ομάδες, για το ποδόσφαιρο και τα υπόλοιπα, να μην τα αρχίσω, όπλα και τέτοια και τέτοια, κάτω στη Γενέβη. Αυτοί οικονομάνε. Μάλιστα, τι να κάνουμε. Με το πρωταθληματάκι μας θα πάμε. Δεν πειράζει, τα έχουμε εδώ τα δικά μας. Δεν πειράζει, καλά, δεν πειράζει. Να έχουμε, ασχολούμαστε. Ναι. Τώρα, ξέρεις γιατί δεν ήσταν ευχαριστημένοι εσείς και με τις άδειες. Γιατί? Το πειράζει χαμπάρι. Για δώσε. Δεν ξοδέψατε πολλά λεφτά γι' αυτό. Δεν είχαμε να, γιατί είχαμε να ξοδέψουμε. Γιατί δεν πήρατε κανένα τηλέφωνο να φυστήλωμε. Δεν θέλω, δεν είμαι τέτοιος τύπος, αλλά άμα χρειαστεί, τώρα που το ξέρω, άμα χρειαστεί. Σιγά ρε, σιγά, δεν είσαι τέτοιος τύπος, πώς κατεβαίνουν κάτω στην Ελλάδα, κάνα δανεικό, είσαι να μας δώσεις, βρε. Έτσι κάνουνε. Άμα, λέει, καλώς ήρθε το Φράγκο. Α, κοίταξε, εγώ όταν κάνω άδεια, είπα, θα κλείνω όλα. Καλά κάνεις, άσε τα, έτσι. Αυτές είναι άδειες. Έρμα, ό,τι και να μην πούνε, καρφί δεν με καίνει. Άντε. Πότε έρχεσαι. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Αύριο τα υπόλοιπα. Τώρα δεν ξέρω το. Δεν πειράζει. Δεν έχουμε εδώ. Θα δούμε. Έγινε. Φιλιά. Άμα έρθω, και έτσι. Ναι. Το Σεπτέμβριο, άμα μπορέσω, δεν ξέρω αν έρθω. Για το Σεπτέμβριο τώρα, 9 του μηνός. Να πας στις Χουτούσες, στην Πανήγυρη, εκεί να πάει τραγούδι. Αυτά δεν θα το έχω, θα το βάλω μέσα στο καλεντάρι μου. Σκοτούσα Παναήρ. Έτσι. Μια εβδομάδα. Χαμός. Να πάει να δεις κόσμο, να πάει να δεις να τι γίνεται. Να ανοίξει το μάτι μου. Έγινε, μπάμπι μου, σε φιλούμε. 40.000 μαζεύει. 40.000! Ναι. Μάλιστα. Άμα δεν με πιστεύεις, πήγαινε να τα δεις. Θα πάω να κάνω αυτοψία. Έτσι. Έγινε, ναι. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Σόλτα 40.000 στο Παναήρ της Κοτούς. Είναι και από τα αγαπημένα μας θέματα συζητήσεων. Το Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου, ξεκινάμε Άγιο Μάμα, Τζουμαγιά. Τζουμαγιά νομίζω είναι κάπου τώρα πρέπει να είναι. Άγιο Μάμα, Αιγίνιο, Σκοτούσα, τα γκράντε, τα φεστιβάλ εδώ, τα μακεδονικά. Είναι θέτο χρόνο να τα συζητήσουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Οπα. Καλημέρα. Μας το κλείσε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. 40.000 πρέπει να είναι ζωοπανήγυρες για να μαζέψει. Έτσι πιστεύω. Πάλε ποτέ ζωοπανήγυρι. Όλες ήταν ζωοπανηγύρις, αλλά πλέον έχουν μετατραπεί σε άλλου είδους υπερθεάματα. Στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών που κυκλοφορούσα, μπάμπι, άκουγα ράδιο, δες κάτι. Οι διαφημίσεις εξακολουθούν και είναι ίδιες. Αγαπημένο, αγαπημένο, λατρεύω. Δεν αλλάζει τίποτα και τρελάθηκα. Η μεζονέτα είναι το καλύτερο που κυκλοφορεί τώρα από τα τελευταία. Μεζονέτα, τι μεζονέτα. Πολύτε μεζονέτα, αλλά είναι όλο το τέτοιο. Κατάλαβα. Κανονικά. Όχι, λέω μήπως μεζονέτα ήταν, ξέρεις, καμία κτηνοτροφική ορολογία. Όχι. Το μικρό το κατσικάκι. Παίζουν και οι άλλες διαφημίσεις και τα σκυλιά γαμγίζουν στο τέλος. Και είναι live αυτά. Φίλε, άλλο να τα ακούσα από το YouTube και άλλο live κανονικά. Έχω. Όποτε πάμε Γρεβένα, εννοείται συντονιζόμαστε με ράδι, δεν σκάτι. Δεν το συζητάμε. Είναι ο αγαπημένος μας ραδιοφωνικός. Να πούμε ότι ο κόσμος που το ακροατεί αυτή τη στιγμή είναι παγιδευμένο στη Σαμοθράκη και δεν μπορεί να έρθει. Όλα αυτά γίνονται εις βάρος του λόγω επειδή. Έτσι. Και αυτό που με έκανε εντύπωση, Μπάμπη, στη Σάρτη, καλά, το 70-80% ήταν Σέρβοι. Ναι. Εννοείται ότι ήμασταν μειονότητα. Δεν υπήρχαν Σκοπιανοί.
Ελάχιστοι. Ναι, ναι, δεν ήρθαν. Μάλλον δεν είναι λογικό να μην έρθουν. Τι να έρθουν να κάνουν. Μετά, αν αντιμετωπίζουν, ας πούμε, προβλήματα. Και τα μαγαζιά είχαν ξεφύγει κανονικά. Δηλαδή είχε πονέσει το κεφάλι μου. Παίζανε συνέχεια σέρβικα. Μετατρέπει, ας πούμε, τις συνδίκες. Ναι, άμα οι Σέρβοι σε ταΐζουν, θα παίξει σέρβικα. Τι να κάνεις. Ρε φίλε, αυτοί έρχονται να ακούσουν καρά και τους λοιπούς σκύλους και τους βάζεις τους δικούς τους. Η αλήθεια είναι ότι γουστάρουν. Οι Βούλγαροι γουστάρουν πάρα πολύ. Βασιλικάρα, Νατάσα Θεοδωρίδου και λοιπές μουσικές. Οι Βούλγαροι πρέπει να ήταν τρίτοι. Οι Ρουμάνοι πρέπει να τους έχουν περάσει. Οι Ρουμάνοι ανεβαίνουν, ναι, όντως σε βαλκανικό τουρισμό οι Ρουμάνοι ανεβαίνουν πάρα πολύ. Το έχω διαπιστώσει κι εγώ. Ο και μειονότητα εννοείται ότι ήμασταν εμείς κανονικά. Εντάξει, τι να παρακάνεις, κολοσάρτη. Στην τελική. Καλύτερα, άστο να πηγαίνουμε. Άστο να πηγαίνουμε. Μάλιστα. Έγινε φιλιά. Εγώ που έχω να πάω δεύτερο πόδι. Το έχουμε καταλήψει. Τώρα έδειξε πάλι ζήτημα. Αυτό με την Σαμοθράκη. Που δεν τρέχει κιόλας κάστανο, 10 μέρες πόσες ο κόσμος αποκλεισμένος. Τραγελαφικές καταστάσεις. Αλλά φυσικά ούτε κάποιος, ας πούμε, έτσι επενεύει με μουσια να έρθει κάποιος κρατικός άρχον να διευθετήσει το ζήτημα. Η Σαμοθράκη είναι νησί της Βόρειου Ελλάδος. Δεν έχει τόσο τουριστική κίνηση, δεν μας απασχολεί. Δεν βγάζει βουλευτές, δεν βγάζει το ένα, δεν βγάζει το άλλο. Οπότε, αν επρόκειτο ενδεχομένως, ας πούμε, γιατί μιλάμε για διαχωρισμούς, εδώ είναι η πραγματική διαχωρισμό, αλλά δεν τα ακούσετε σε κανένα από τα ραδιόφωνα που υψώνουν το ράβαρο, το λάβαρο του. Τόσα χρόνια Μακεδονομάχου, να χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο. Εμείς εδώ, οι ομάδες μας το ένα το άλλο. Αλλά για τα πραγματικά προβλήματα, ας πούμε, που αφορούν όντως, υπάρχει μεροληψία εις βάρος, ας πούμε, ακριτικών περιοχών και τη Σαμοθράκη είναι ακριτική περιοχή. Ουδείς. Τόσες μέρες και το θέμα δεν μπορούσε να διευθετηθεί. Κόσμος έμεινε πίσω. Έμεινε πίσω, ήταν συγκλονιστικό, αποκλεισμένος. Το νησί αντιμετώπισε προβλήματα τροφοδοσίας. Αλλά εντάξει, οκ, okay, ρε παιδί. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Κατερίνα. Δεν σ' ακούμε καλά, Κατερίνα. Ήθελα να σε κάνω μια ανοίξη. Μια ανοίξη. Αν μπορείς να διευθετήσεις το χώρο του δίσκου, θα το διευθετήσω. Θα μπορέσω να βρω μια άκρη. Ναι, λίγο να προσαρμοστούμε τώρα εδώ, μόλις γυρίσαμε τα χαρτιά μου. Το λέω να το ακούω. Ναι, λίγο να συμμαζέψω τα χαρτιά μου γιατί τα βρήκα έτσι λίγο και θα το διευθυντήσω. Εντάξει, δεν θα το βάλω. Εντάξει. Εγώ μπορώ να έχω παντρεμένη από εκεί. Είπε, κάποιο μέλλον, κάποιο παιδάκι. Εσύ κάνε ό,τι νομίζεις, αλλά δεν με βλέπεις. Ό,τι καταλαβαίνω κάνω. Γιατί έρχομαι ότι σε είπαμε αν θέλεις εσύ, γιατί κάμποσα κατάλαβες. Και εσύ δεν δέχτηκε, δεν ξέρω το λόγο του να παξιδέω. Μάλιστα. Αλλά έκανες καλά ενδεχομένως. Έκανα καλά, κάτι κάνω κι εγώ. Εντάξει, Κατερίνα. Έγινε. Άντε, γεια, γιατί καταλαβαίναμε κιόλας. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Κώστα. Καιρός ήταν για την επιστροφή μας. Λέει Σαμοθράκη, πηγαίνουν αριστερή, δεν μας νοιάζει. Εντάξει, δεν είναι τώρα νομίζω, λες να είναι αυτό το ζήτημα. Πηγαίνουν και οι οικογένειες, μια χαρά. Η Σαμοθράκη είναι τροποντινά η Χαλκιδική, ας πούμε, των Θρακιωτών από Αλεξανδρούπολη. Πολλοί έχουν σπίτια, οικογένειες, αυτά και τέτοια. Απλά είναι ένας τόπος όντως που δεν έχει ούτε γκλάμουρους τουρισμό, ούτε αμάκετη και πώς. Φαντάζομαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκέπτεται, πώς επισκέπτηκε την. Διέκοψε τις διακοπές του για να συντονίσει την φωτιά στην Εύβοια. Με μουσκε να πήγαινε η Σαμοθράκη να συντονίσει έτσι την επιχείρηση απεγκλωβισμού με τζίβες. Και σκελί και. Γιόγκα, ξέρω εγώ. Διότι μας συνέβη και εμάς μία περιπέτεια στην μετάβασή μας προς τα νότια νησιά. Πηγαίνοντας προς Αμοργό πριν 15 μέρες, παίρνουμε το καραβάκι της γραμμούλας. Μπαρ. Το οποίο ηρίστον παρόδωνα καταγγείλω ότι τα καράβια των Αθηνών δεν έχουν δίσκο μέσα. Είναι δυνατό να φτιάνετε καράβια χωρίς δίσκο? Νομίζω υπάρχουν αυτά μόνο στα πλοία που πηγαίνουν Κρήτη. Κρήτη είναι γλεντζέδες, ξέρουν να γλεντάνε. Anyway, παίρνουμε το καραβάκι, το οποίο πηγαίνει υπερβολικά αργά. Μας περνάνε μέχρι και τρίρις που πλέανε εκεί στον Αργοσαρονικό. Μάλλον γι' αυτό το λένε Αργοσαρονικό.
Γύρω στις 2,5 ώρες ακούμε μια ανακοίνωση. Ο Γαράβη λόγω προβλήματος να επιστρέψει στον Πειραιά. Μας γυρνάνε πίσω, δεν μας θέλουνε. Το είχε πει ο Λευτέρης ο Κατσικοπόδαρος στην εκπομπή της Παρασκευής. Εκεί με ζώσανε τα φίδια, λέω Παναγιά και Χριστέ, λέγε δεν θα φτάσει στην Αμοργό. Ότι δεν θα φτάναμε, ότι κάτι θα συνέβαινε, μας γυρνάνε πίσω. Κάναμε Πειραιά, Πειραιά 5 ώρες. Μέσα χαμό στο τέτοιο αου αου, οι διακοπές μας τελειώσανε, τις χάσαμε και τα λοιπά. Επικράτησε ένα τουρουμπούκι. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση από την άλλη. Δεν συνειδητοποίησε ο κόσμος που διαμαρτυρότανε ότι ήμασταν, έχει χαλάσει ένα καράβι, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Είμαστε μέσα στο νερό. Και ότι στην παρούσα φάση προέχει να γυρίσουμε πίσω στη στεριά, να πατήσουμε το ποδάρι μας και μετά να δούμε το τι θα συμβεί στο θέμα των διακοπών μας. Διότι ενδεχομένως είχε μια μηχανική βλάβη που του επέτρεπε να επιστρέψει, αλλά ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπορεί να έχει ξέρω μια πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Έχει συμβεί αυτό τώρα προσφάτως σε καράβια πριν από 2 χρόνια τώρα μακριά από εμάς και να χτυπάμε ξύλο. Αλλά πρέπει να διατηρούμε την ψυχραιμία μας σε αυτές τις περιπτώσεις και να μην σκεφτόμαστε ότι οι διακοπές μας ακυρώσουν, τι θα κάνουμε. Εντάξει, είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αλλά είμαστε μέσα. Δηλαδή, όπως είπε χαρακτηριστικά ένας τύπος εκεί στο λιμάνι, λέει ρε παιδί μου, άμα ήταν αεροπλάνο θα διαμαρτυρώσανε οι διακοπές μου. Γίνεται. Ο οποίος ο ίδιος τύπος έκραζε και λέγε έστειλα τη γυναίκα μου διακοπές και μου την ξαναφέρα πίσω. Μεγάλος γαβλαντή. Όπως και να έχει, μας έχουν πάει 5 ώρες αυτό εκεί πίσω, πανικός, τ' άλλο ανακοινώνει η εταιρεία όμως άμεσα, πριν πιάσουμε το λιμάνι του Πειραιά, ότι σε 5 με 7 ώρες θα μπουν νέα δρομολόγια και θα στείλουν τον κόσμο απευθείας στους τόπους των προορισμών, ταυτοχρόνως, το καλύτερο όλων. Όλα τα κυλικεία του καραβιού και όλες οι παροχές του καραβιού δωρεάν. Με το που ακούστηκε αυτό, δεν ξέρω αν έχετε δει το Τρίτον, αν έχετε δει την ταινία Τίγρης και Δράκος, περπατούσανε Σαολίν μοναχοί και καρατερίζε στον αέρα. Πέταξαν καμιά 500 άτομα να πάνε στα γκούντις, γιατί το καράβι γκούντις, να πάρουνε ό,τι δεν πήρανε ποτέ στη ζωή τους. Μέσος όρος αναμονής στα γκούντις 3 ώρες, κανονικότατα σας το λέω, 3 ώρες περίμενα άλλους για να πάρει 7 club sandwich, 16 Mayo Classic, 36 cheeseburger, όλοι σκάγανε με δίσκους βουνό. Θα μου πεις καλά κάνανε, εντάξει, εννοείται. Υπήρχε παροχή και μετά και στο επόμενο το καράβι καθώς πηγαίναμε. Το δεύτερο που μπήκε. Αυτό που θέλω να τονίσω πέρα από τις παροχές είναι ότι αυτόματα υπήρξε μεριμνά από την πλευρά της εταιρείας, η οποία αντιλαμβανόμενη την πίεση που θα της ασκηθεί, η πίεση ήταν άμεση. Σου λέει ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτόν τον κόσμο αταξίδευτο. Στο λιμάνι ήταν παρατεταγμένα πόσες κάμερες. Είχε γίνει πρώτη είδηση σε όλα τα site το ότι το καράβι αντιμετώπισε πρόβλημα, διότι επρόκειτο για τόπους, ας πούμε έτσι, έντονου τουρισμού της Νοτιού Ελλάδος. Τι χάλη να ήταν η σχέση στην Νότια Ελλάδα, δεν θέλω να πω κάτι επί αυτού, σε αντίθεση με τη Σαμοθράκη που ούτε ένα κανάλι πήγε, ούτε κανείς με ρίμισε καμιά εταιρεία να παρέχει τζάμπα κηλικία, κάτι αυτά. Όπου κατεβαίνω και εγώ επίσης να μιλήσω για τον αποκλεισμό των αθηναϊκών καναλιών. Κατεβαίνω από το καράβι, βλέπω τις κάμερες παρατεταγμένες, λέω για μένα θα είναι, και φωνάζω σε μια κάμερα, εμένα να πάρετε. Ήρθε το συνεργείο του Αλφα, έκανα δηλώσεις, κατήγγυλα τα πράγματα όπως είχανε και με κόψανε. Με κόψανε γιατί δεν θέλουν τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν θέλουν να μάθουν από τον Μπάμπη Πατρανίδη. Δεν με ξέραν καταρχήν. Αυτό είναι, από εκεί να ξεκινήσουμε. Και με κόψανε. Πες να μπουν ο μοναδικός που έχει κόπει στο μοντάζ. Καλά, έχουμε κοπεί και στις ταινίες, αλλά σε μοντάζ, μάλιστα σε θέμα το οποίο τρέχει. Πρέπει να γίνει άμεσα γιατί πρέπει να πάει στο δελτίο εκείνη τη στιγμή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Γεια σου Μπαμπίνο. Αγόρι μου, πού σε αγόρι μου, να σε ρωτήσω κάτι. Κατσικοπόδαρε. Κατσικοπόδαρε.
κάτι, ένα προγνωστικό. Άκου τώρα. Πριν φύγει από την Αμοργό, πήγε στην Παναγιά τη Χοζοβιώτισσα και έκανε στάμα ότι θα γυρίσει ο Θεσσαλονίκη. Πες τα τώρα. Ναι, το έκανα. Μολόγατο. Το μολογάω. Έτσι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ένα αποτέλεσμα στο στοίχημα. Δεν ξέρεις να δώσεις, μόνο το ότι δεν θα φτάσω ήξερες να δώσεις. Τώρα δίνω αποτελέσματα. Κατσικοπόδα, ρε. Άκουσα αποτελέσματα. Ναι. Γράψτε, γιατί... Ναι, βέβαια, καλά, ναι. Πέστε και κανένα 9 ευρώ, 10 ευρώ. Ξυπνήστε λοιπόν, να ακούσετε εδώ το... Ναι. Ολυμπιακός Κρασνοντάρ. Σημείωνε. Ναι. 1-2 τελικό. Ναι, θα ήθελες. Σκορ. Σου δίνω σκορ. Ναι, θα ήθελες. Απόδοση 10. Ναι. Επίσης, σου δίνω. Ναι. Να γράψτε γιατί την Τετάρτη τώρα, θα σε... Να γράψτε. Την Τετάρτη θα σε πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, Σλάβα, πώς λέγεται αυτή η Μπρατισλάβα. Θα πάρεις την επόμενη ώρα τηλέφωνο, την Τετάρτη λέει θα πάρω. Σλάβα, Μπρατισλάβα, ΠΑΟΚ. Ναι. Διπλό. Nice. Διπλό. Λοιπόν, αυτό δίνει απόδοση. Δύο παιχνίδια δίνουν απόδοση γύρω στα 17, 17, 18, παίξε 10 ευρώ να πάρεις 180. Ναι, λέγε, να πας στην παιδιά, λέγε τα τέτοια τώρα. Για να πάρεις το σκούτερ, για να πάρεις το σκούτερ να μην πηγαίνεις με το λεωφορείο στη δουλειά. Εγώ για σένα τα λέω. Γιατί ο ΟΑΤ θα κάνει πολλές απεργίες, να ξέρεις. Τώρα που ακούνε και οι οδηγοί του ΟΑΤ, θα απεργήσουν. Άλλη πρόβλεψη. Ποιος είσαι να πούμε. Λοιπόν, τώρα επίσης, Λίβερπουλ, ξέχασέ το. Ούτε Champions League ούτε πρωτάθλημα φέτος. Καλά, είδες, ναι, γιατί κόβεσαι. Καλά, ναι, εντάξει. Λιβερπουλάρα, ξεκινήσαμε με διπλό. Η Σίτι στραβοπάτησε στην έδρα της επί της φιναλής βεβαίως Τότεναμ. Κακός της δαίμονας. Αλλά είχαμε τις πρώτες απώλειες. Γιατί φέτος πρέπει να χτίσουμε μια διαφορά, το λιγότερο 15 βαθινή. Για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, 7 και 2 πρώτα λεπτά θα επιστρέψουμε. Άμεσα και αυτόματα μείνετε συντονισμένοι, το λόγο επειδή το πρώτο της νέας σεζόν έχει αλλάξει. Δυο εβδομάδες μάλλον λείψαμε σιγά. Είμαστε εδώ, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στη δεύτερη ώρα του λόγο επειδή του παραμένοντα καλοκαιρινού λόγο επειδή παρόλο το ότι μετά από απουσία 2 εβδομάδων, 10 εργάσιμων ημερών, βρισκόμαστε ξανά στα στούντιο. Βέβαια, εμείς δεν λείψαμε για διακοπές, για δουλειά πήγαμε στα νησά κάθε μέρα, μέρα, νύχτα, νύχτα, μέρα. Τραγούδι, χορό. Οι άλλοι, εμείς το καθήκον μας. Για κάνεις, δεν πειράζει, εσείς να περνάτε καλά. Σας βλέπουμε να χαμογελάτε και για μας έχει ο Θεός. Κάποια μέρα μπορεί να ξεκουράζουμε το σωματάκι, μα τα λέω εγώ θα με... Θα πες καλά τα βάνη πάνω στο κεφάλι μου. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με τον σταθμουδάκο μας. Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα Δευτέρα 19 Αυγούστου καιρό στην Θεσσαλονίκη. Παροδικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω όρινα. Η αμνή του ανέμου. Πού σε γκάτσο γατάκι. Η άνεμη στο θερμαϊκό θα πνέουν μεταβλητή 3 και πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες. Νότιο νοτιοανατολική ως 4 μποφόρου. Τι άνεμη ρε. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 19 ως 32 σε παροξυσμό ως 32 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στην Κασάνδρα Χαλκιδική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής. Ίδιες ακριβώς καιρικές συνθήκες και στην Σιθωνία. Καλά είναι, δροσούλα. Καλά, υποφερτά. Με 30-32 το πολύ το μεσημεράκι στο κέντρο της πόλης. Να χάρη να την παλέψουμε, ωραία. Για επιστροφή κομπλέ. Να μην λέμε αμάν οχ, τι ήρθαμε να κάνουμε στο γήπεδο. Αυτό και γιατί. Έλεγα νωρίτερα στην προηγούμενη ώρα στο τέλος για την περιπέτεια που είχαμε με τα καράβια και τις παροχές της εταιρείας προκειμένου να μην βουλιάξουμε εμείς οι ίδιοι το πλοίο πηγαίνοντας προς την Αμοργό. Δεν προλάβαμε τα γκούντις 3 ώρες ουρά.
Γενικότερα τα κυλικία είχαν εμφανιστεί στο καράβι που μας πήγε εκ νέου, που μπήκε από την εταιρεία. Μπήκε ένα πιο γρήγορο, το οποίο όμως πήγε αργά. Έκανε ακριβώς την ίδια ώρα που θα κάνει και το αργό που παίρνουμε, ας πούμε. Που ξεκινήσαμε να φτάσουμε και δεν φτάσαμε ποτέ. Έτσι ίσως για να αναπληρώσουμε τις ώρες που θα είχαμε αναπόλυσης πάνω στο κατάστρωμα. Και εκεί τα κυλικία ή το δωρεάν. Ό,τι φας και ό,τι πιείς, αλλά όχι αλκοόλ. Κάνανε το λάθος και μας δώσανε το πρώτο πράγμα που κάναμε, ήταν φέρε μια μπύρα. Ορίστε πάρτινα. Λέμε εδώ είμαστε, ετοιμαζόμαστε για το μεγαλύτερο πάρτι όλων των εποχών. Αλλά μετέπειτα συνειδητοποίησαν τι πάει να γίνει, γιατί κοιτούσαν όλοι έτσι με ακραία βλέμματα τους κυλικιάρχες και απαγορέψανε την δωρεάν διάθεση αλκοόλ. Μου είναι τίποτα να πάρω σαμπάνια. Γενικότερα πήραμε ό,τι υπήρχε στο κυλικείο. Ευτυχώς το καράβι είχε πάρα πολλά κυλικεία και εναλλάσσαμε τις θέσεις μας, κάναμε overlap στα κυλικεία. Για να μην μας περάσουν και για τίποτα τσίπιδες δηλαδή. Το μόνο που δεν έφυγα, δεν έφαγα ήταν μια πορτοκαλόπιτα ξεραμένη από προχθές που θα υπήρχε. Σίγουρα. Πήραμε τα πάντα. Ο Σταύρος ο Μπουζούκης μας πήρε και είπε σκέτο τόνικ. Δεν εξαντλήσαμε κάθε πιθανό συνδυασμό. Κοκακόλες με πορτοκαλάδες μαζί, γανιδάκια, παγκοτά. Τυρόπιτες, λουκανόπιτες, ό,τι είχε. Το δεύτερο καράβι δεν είχε γκούντις βέβαια. Γι' αυτό φροντίζαν να βάλουν καράβι χωρίς fast food. Οι φίλοι μου που μετέδιδα τα νέα μου λέγανε πάρτα, πάρε ό,τι έχει. Έχω σκάσει, είμαι έτοιμος να καταλαβαίνετε. Σαν παιδάκι σε παιδικό πάρτι. Αναγούλες. Είχαμε πάθει μέχρι να φτάσουμε στα μοργό μου. Λέει πάρε. Λέγανε οι φίλοι μου πάρτα τρόφιμα και πέτα τα στη θάλασσα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μας κακοφάνηκε όταν κατεβήκαμε στην Αμοργό και έπρεπε να πληρώσουμε πλέον τα πράγματα. Πόσο μάλλον και στην επιστροφή στο καράβι που δεν υπήρχε καμία δωρεάν παροχή. Όπως και να έχει, ήταν έτσι μια περιπετειώδης μετάβαση, μια περιπετειώδης άφηξη και εδώ στην πόλη Θεσσαλονίκη. Είδαμε την ψυχή στο στόμα, δηλαδή. Άρχισε το λεωφορείο να έρθει, δεν είχε καφέ εννοείται, σιγά μην είχε πρωί-πρωί. Γιατί να έχει εξάλλου, επειδή θα ερχόμουν να κάνω εκπομπή, έτυχα να προλάβω το καφεδάκι, αλλά δώσαμε το παρόν 6 ώρα, ξεκινήσαμε ακριβώς να είμαστε εδώ στις επάλξεις μαζί σας και να συνομιλούμε ξανά από την αρχή και να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε και σε... εντάξει, τώρα μην αρχίσουμε τα χειμερινά και τα καλά χειμώνα, τρελαίνομαι. Αρχίσουμε βέβαια και τα 65 Αυγούστου, ας πούμε, περάσει ο καιρός. Με τον καιρό θα πηγαίνουμε. Είναι μόλις 19 Αυγούστου. Είναι ακόμα καλοκαίρι. Ο κόσμος έχει διακοπές. Δεν έχουν επιστρέψει αρκετοί. Ζέστα. Έχουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα ρε παιδί μου να μπούμε σε κανονική ροή τελικά. Καλώς. Έλα να μπούμε. Η εκπομπή που ακούτε δεν είναι σε επανάληψη. Όχι. Πες το αυτό, γιατί και εγώ πήγα να μπερδευτώ, έτσι, πες το λίγο αυτό. Αυτό ξέρεις, ανά τρία λεπτά το τονίζεις, δεν είμαστε σε επανάληψη. Εντάξει, ναι, γιατί, ναι, μπορεί κάποιοι να μπερδευτούν. Εγώ, δεν την πάτησα μια δόση 6 παρατέταρτο που άκουγα την επανάληψη, μπερδευτικά. Την έχω φάει εγώ. Τι ώρα είναι, πώς πέρασε η ώρα. Και άκουγα, λέω, τι έγινε, ρε παιδί μου, πότε, ο Φωτιάρης από εκείνη την ώρα είναι και τι έγινε, τι έγινε, λέω. Τώρα... Έγινε, καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, Τώρα που είπες Φωτιάδη, ήρθαμε και δεν έχουμε Φωτιάδη, ούτε ήρθε να μας προϋπαντήσει. Αυτό, κοίτα να δεις, αυτό είναι ζήτημα. Δεν ήθελα την πρώτη μέρα να το κάνω ζήτημα. Αυτό είναι ένα ζήτημα όμως αυτό. Δεν ξέρω, δεν διάβασα και gossip εφημερίδες, μήπως συνέβη και κάτι, έγινε τίποτα, αυτά δεν τα διάβασα. Εντάξει, Λευτέρης μας πήρε, χωρίς Πάφη και Φωτιάδη, πώς να ξεκινήσει το δεν ξεκινάει με τίποτα, δεν γίνεται από Λευτέρης. Αν σου πω ότι όταν άνοιξα ράδιο μιλούσες με τον Λευτέρη εκείνη την ώρα και ξέρεις τι είπα, ναι είμαστε στον αέρα. Ναι είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή. Τι έγινε, περιπέτεια βαριά. Βαριά περιπέτεια, τα έλεγε ρε. Παρασκευή μας πήρε εδώ, τρελάθηκα όταν το συνειδητοποίησα. Είπε ότι δεν θα φτάσει στην Αμοργό.
θα χαλάσει το καράβι. Και έτσι έγινε. Απίστευτο. Και έτσι έγινε. Ξέρεις γιατί τα τόσα κλεισίματα που έχει φάει, τα τόσα τέτοια. Δηλαδή, εντάξει, τώρα να μιλάμε δίκαια. Εντάξει, και εσύ το παρατράβηξες, άρα και αυτός μια το παρατράβηξες, εντάξει, το παρατράβηξες. Τώρα έβαλα μυαλό, μια χαρά τον άκουσε, τίποτα, ούτε τον έκλωσε, ούτε τίποτα. Όχι, όχι, ξέρεις ότι και σε κατάλαβα. Σε κατάλαβα, λες κάτσε, μη δεν έχουμε άδειο, μη δεν έχουμε λεωφορείο, μη δεν έχουμε το ένα, μη δεν έχουμε το άλλο. Λες κάτσε, περίμενε. Ευτυχώς δεν χρειάζεται να πάρουμε καράβι. Από την άλλη, μια χαρά εδώ στη Σαλονικούλα μας, δεν έχουμε ούτε μια εκτοπλοϊκή σύνδεση και δεν υποφέρουμε από τέτοια προβλήματα. Ησύχασε το κεφάλι μας. Ησύχασε το κεφάλι μας. Ο Θεός μας φύλαξε. Ναι, και αυτό που είπες επάνω, άμα ήταν τίποτα άλλο νησία, πώς να το πω, νότο κάτω και τέτοια, θα είχαν βγει όλοι οι φλωρούμπες εκεί, θα φωνάζουν, θα κάνουν. Σαν Μοθράκη σου λέει, δεν το τραβήξαν πολύ το θέμα, να σου πω την αλήθεια. Τίποτα. Ποιος ασχολείται τώρα με τη Σαμοθράκη, μωρέ. Τώρα εκεί είναι και κάνουν σατανιστικές τελετέ, κάνουν και rave party. Πού να. Σαμοθράκη, στο μεγάλο το rave ήμουνα τότε που μας το κλείσανε. Σοβαρά, σοβαρά. Δεν θέλω να το ανοίξω άλλο το θέμα, τίποτα άλλο δεν θέλω. Αλλά ήμουνα. Φτάνει αυτό. Έτσι. Φτάνει αυτό. Δεν χρειάζεται να το τραβήξω. Εσύ καλά, πήγες πουθενά. Όχι, και να σου πω και κάτι. Ναι. Πολύ το γουστάρω, περνάω υπέροχα, δεν σου κάνω πλάκα, περνάω υπέροχα, είμαι ελεύθερος από όλα, κάνω ό,τι θέλω, δεν χρειάζεται να πας πουθενά. Μα εντάξει, αφού την πέρασες ζάχαρη, αυτό έχει σημασία, την περνάμε ζάχαρη όπου και αν είμαστε. Έστρωσα την ψυχολογία μου, έστρωσα την ψυχολογία μου, μια χαρά είμαι. Ο λόγος που σηκώψανα τον Άλφα ξέρεις ποιος είναι, όχι σαν διάσημο καλλιτέχνη, σαν διάσημο κολυμβητή, ο Δρυμονάκος και λέμε. Και ξέρεις τι είπαν, όχι άλλο Μπατμάν είναι μπροστά μας. Σαν κολυμβητή πλόμφαζε κυνηγάνε, να το ξέρεις. Έτσι. Όχι σαν καλλιτέχνη. Που από μου θύμισες ότι έχω να πάω και κολυμβητήριο, το ξέχασα, τι ωραία. Γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό το είπα, επειδή ήταν ένα πράγμα. Ξέρεις, είχες κολλήσει 10-15 μέρες, έλεγες το κολυμβητήριο, το κολυμβητήριο, λοιπόν. Μην το συνέχισε το τώρα. Θα πάω, αλλά πώς θα πάω, θα ξαναβουλιάξω. Ξέχασα να κάνω μπάνιο τώρα. 15 μέρες, τίποτα, μόνο πλατσουρίζαμε. Πλατσουρίζατε, ήσασταν. Να σου πω, για μέχρι το πρωί είχε. Ορίστε. Πρωινά γλέντια είχε, μέχρι το πρωί γινόταν τα γλέντια. 7 η ώρα, 7.30 ύπνο και τέτοια. Αφού έπεσα μουσική τώρα και DJ και τα λοιπά. Καταλαβαίνω. Δεν μπορείς να φανταστείς, 5.30-6 ώρα ερχότανε. Ναι. Τίποτα. Τέλος πάντων, εντάξει, δουλίτσα. Δουλίτσα να υπάρχει, αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει, το είπες και προηγουμένως του Σάγκου για δουλίτσα. Μην το λες πολλές φορές, θα δω τα συνδικάτα, τα εργατικά συνδικάτα. Τώρα μην μαζαρίζει τα τηλέφωνα για αυτή, εντάξει. Λοιπόν, καλώς ήρθαμε στην κανονική ροή. Χαιρετώ. Σιγά-σιγά από αύριο θα επιστρέψουμε στα πρωταθλήματα του Άρη, το 36, τα εισιτήρια, αίτητα, τα γνωστά μας. Σήμερα σε αφήνω ακόμα σε τόνο διακοπών. Θέλω να είσαι ακόμα. Έτσι, χαιρετώ όλη την παρέα την πρωινή. Έγινε, θα τα πούμε. Αυτό, επιστρέφουμε σιγά σιγά όλες οι μεγάλες παρουσίες, όλα τα δυνατά χαρτιά του λόγου επειδή μαζί θα προχωρήσουμε και σίγουρα θα βγάλουμε και φέτο και άλλους άσους από το μανίκι. Εντάξει, είπαμε δεν έχουμε ακόμη τα τους μεγάλους στάρ της εντάξει, ταξιδεύω και το δρομολόγιο αυτό που ταξιδεύω συνήθως, ας πούμε, ξέρω εγώ έρχομαι από Αθήνα χθες, πηγαίνει και στα κτέλ Χαλκιδικής και έχει μέσα και μοναχούς, παπάδες που πηγαίνουν στο Άγιο Όρος. Είμαι στο τζάκ να τους ρωτήσω. Μονή Γρηγορίου, πάφη! Την επόμενη φορά θα το κάνω, να κάνω κι άλλο, ξεκάθαρα. Κάποιος ξέρει πού θα βρίσκονται αυτές οι ψυχούλες. Οι ψυχούλες ακόμα θα διακοπάρουνε. Και καλά θα κάνουνε, καλά, πολύ καλά. 2-31-0-2-87-3-8 τηλέφωνα επικοινωνίας. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Θες παραλίγο να παίξω τζόκερ, λέω, αλλά άστο, θα έχει jackpot και βγήκε τελικά ένας νικητής ο οποίος έπαιξε δελτίο μέσω του διαδικτύου και κέρδισε, δεν ξέρουμε από ποια περιοχή είναι, και κέρδισε 6,7 εκατομμύρια ευρώ. Μας πήρε τα λεπτά. Το ίδιο λέει δελτίο, κερδίζει και 9 πεντάρια το καθένα από τα οποία δίνει 14.368 ευρώ και κάτι ψηλό έξοδα. Ήταν η βεβαιότητά μου ότι θα έχει και πάλι jackpot βεβαίως. Αμ δε
πειράζει μωρέ τώρα να πούμε την επόμενη φορά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα Μπάμπη. Καλώς το να. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Γρηγορίου δεν είναι, τελευταία στάση έκανε καρδιές ο Πάφη. Έχεις ρεπορτάζ. Έχω ρεπορτάζ βέβαια, είναι πριν 2 εβδομάδες. Ναι. Ανεβαίνω στο καράβι που λες από Ουρανούπολη να περάσω απέναντι. Σοβαρά. Ναι, άκου τώρα τι έγινε. Εγώ δεν το ξέρω. Ναι. Το ξέρω μόνο τη φωνή, ναι, γιατί ναι. Ακούω έτσι. Ναι, ναι, δεν ξέρω πώς είναι το παλικάρι. Ναι, 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 ναι. Τι είναι, τι είναι. Βγαίνω έξω, ξέρω εγώ, στο καραβάκι. Βλέπω έναν να κάθεται εκεί, χυμένο στα σκαλοπάτια. Mm-hmm. Πάει να περάσει. Πάει να περάσουν δύο παλικάρια για να ανεβούν στο επάνω μέρος του καραβιού. Ωραία. Ναι. Και κάνει μια αυτός που κάθεται εκεί. Βιώδια, βιώδια, βιώδια. Θα περάσετε βιώδια, βιώδια. Αμάν, λέω, γνωστή φωνή αυτή. Γνωστή φωνή αυτή. Κάτσε λέω λίγο να παίξουμε λίγο παραπάνω, γιατί ήταν και 6,5 ώρα το πρωί να πούμε. Βγαίνει μετά ένας εκεί από το καράβι, πιάσανε την κουβέντα με τον Παφούλια. Το λέω πάλι μέσα πας και αρχίσαμε φίλε μια κουβέντα και πήγε μία ώρα έτσι το καράβι. Έπαιρνε φούρναρι τηλέφωνο, προσπαθούσε να έχω ένα φίλο εδώ πέρα να μιλήσει. Κάποιο δεν τέλειωνε πρέπει πρωί, τι είναι αυτά που κάνεις τέλειωνε. Μα είδες, δεν σου λείψε τίποτα από την εκπομπή. Έγινε εκπομπή επί τόπου, εκείνη τη στιγμή. Πού πας το λέω, δεν ξέρω που λέει. Θα πάω στις καριές, εκεί έχει και Κοσμοτέ, αυτό με τα Κοσμοτέ σίνεμα, θα βλέπω ταινίες όλη την ημέρα που λέει. Τι Κοσμοτέ σίνεμα, τι, πού θα τα βρει αυτά. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω. Ξέρει πολλά περισσότερα από εσάς. Εν τω μεταξύ τώρα αφήνω, κατεβαίνουμε στις καριές εκεί στην πρωτεύουσα, δεν ξέρω αν γνωρίζεις, και επειδή εγώ είχα ένα διωράκι κενό, γιατί ήθελα να πάω σε κάποιες αλγονές, κάναμε εκεί μια γύρα στα μοναστήρια, γυρνάω, τον βλέπω πάλι εκεί, μια σακούλα, κάτι ποπκόρν, κάτι πατατάκια. Του λέω τι έγινε ακόμα δώσει, να εδώ θα τη βγάλω σήμερα στο ψιλικατζί, εγώ δεν έχω να μείνω κάπου, λέει, θα μείνω από αύριο. Έτσι, έτσι. Καθήκανε το στίγμα να. Η πιο αισιόδοξη ήταν, δεν έχω να μείνω σήμερα, αύριο θα φάω μερικά πατατάκια και full κομπλέ. Λέω ρε παιδιά, ούτε στο ώρες δεν μπορούμε να χάσουμε την πάντα. Τελεία, θα γίνει. Είναι σε άδεια από το πανίδι, είναι και σου παρακαλώ, μην με λες πάθη. Σε παρακαλώ, όχι πάθη, όχι πάθη. Θα γίνει πόλος έλξης. Πώς είχε η Μύκονος τον Πέτρο τον Πελεκάνο, έτσι θα είναι ο πάθη για το όρος. Ναι, το πάθη. Και τώρα που το είπες, που έψες δηλαδή για όρος και τα λοιπά, λέω κάτι να το πω ότι καριές ήταν τελευταία φορά. Εθεάθη. Γρηγορίου δεν τον είδα. Εθεάθη, ναι. Εθεάθη καριές. Και εσύ πήγες εκεί κατάνοιξη για ευλογία, για ενιά, γιατί με τον Πάφη ασχολιώσουν. Πάνε όλα. Και μόλις ακούω αυτό το «Είσαι κύριο παιδιά, διώθεια». Αμπά, λέω αυτό στην 6 ώρα το πρωί 6.30, δεν με γελάει αυτή μου λέω. Θα μας πάρει κανένας εκεί πρωτοσύγγελος για να μας πει παιδιά κόφτε το. Φτάνει να μας κάνει. Πρωτοσύγγελος δεν ξέρω, αλλά αυτή μέσα από το καράβι έτοιμη είναι να ξέρει. Έγινε. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Τσάω, τσάω, τσάω. Παντού το λόγο επειδή παντού θα είναι. Μοναδικές στιγμές. Ρε τώρα το έχουμε δημιουργήσει αστέρες κανονικά. Σας έλεγα όπου και να πάω. Δεν καλά όπου και να πάω. Εντάξει, πηγαίνω ας πούμε και συνομιλώ με ανθρώπους ενδεχομένως. Όχι ενδεχομένως, συνομιλώ με ανθρώπους εκτός Θεσσαλονίκης, εκτός εμβέλειας τουλάχιστον Ερτζιανής. Του λέω επειδή και μου λένε εδώ, πάει για πάρου φωτιάδια όλα τα ταλέντα που έχουμε. Μεγάλες παρουσίες. Δημιουργηθεί, υπάρχει λαϊκό αίρισμα. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, ας πούμε. Διότι είναι εκπομπή από τα κάτω, είναι η εκπομπή του λαού. Θέλω να καταχραστούμε την ονομασία του φίλτα του κύριου Κωνσταντινίδη, ώρα του λαού, αλλά είναι και... αν εκείνη είναι η ώρα του λαού, εμείς είμαστε ρε παιδί μου, έστω, τα λεπτάκια του λαού, τα δευτερόλεπτα, γιατί δεν μπορούμε να σταθούμε στο εύρος, ας πούμε, αυτής της τεράστιας τηλεοπτικής προσωπικότητας. Καλημέρα, αρχίσουμε τώρα, θα μοιράζουμε τις καλημέρες δεξιά και αριστερά. Αλλά καλημέρες, καλημέρες, ναι, παντού, παντού, παντού. Σε όλο τον κόσμο που σιγά σιγά πηγαίνει στην δουλίτσα του, επιστρέφει 7 και 25, είναι ωρε μάνα μου. Αρχίζουμε, ξυπνάμε πρώτη μέρα, πώς θα τη διαχειριστούμε. Καλά η πρώτη μέρα είναι καλή μωρέ, οπότε επιστρέφεις είτε από το Πάσχα, είτε από το καλοκαίρι, είτε από τα Χριστούγεννα. Από τα σχολεία, δηλαδή είχες και ας πούμε εδώ να δούμε λίγο τους παλιούς μας. Τέλος αυτό, τους φίλους τέτοια. Αλλά νομίζω αρκούνε, τους βλέπεις και αρκούνε 5 λεπτά για να πεις ότι «Ωχ, μάγκα μου». Γιατί και πώς. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εδώ με την παρεούλα μας και με την
όμορφη διάθεση ένθεν και ένθεν. Ούτε υπάρχει, εντάξει, θα ρίξουμε και τα μαλλώματά μας. Κάνουμε τις παρεξηγήσεις μας, θα πούμε γιατί ο ένας ο άλλος είπε αυτό ο προηγούμενος. Πήρα να πω και το προηγούμενο. Αλλά θα κυλήσει και αυτή η χρονιά. Το νιώθω ακόμα πιο, πιο νεράκι. Το αντιλαμβάνομαι με το καλημέρα. 2-31-0-2-8-3-8-3 τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 5-45-26. Εντάξει με τα ψευτοαθλητικά μας έως χοντροαθλητικά μας, γιατί φουλ επικαιρότητα έρχεται. Θα αρχίσουμε να σχολιόμαστε από αύριο. Παιδιά εδώ περιμένετε overlap να σας τα κάνουμε όλα και 4-4-2. Περάσανε, είπαμε, οι δύο προηγούμενες εβδομάδες ήταν πάρα πολύ δυνατές από επικαιρότητα. Πάμε και εμείς παίρνουμε τις άδειές μας εκεί όπου δεν θα έπρεπε ενδεχομένως, διότι ο Αύγουστος με τη θέση, με αυτά που είπε ο Μπέρτο Έκο, που δεν είχε ιδέα, δεν είχε ιδέα και έλεγε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, έκατσε να κάνει αθλητικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, να δει πόσες ειδήσεις, μάτς, αυτά, ιστορίες, δικαστικό, αστυνομικό ρεπορτάζ. Αμόσα! Είδαμε και λίγο εθνικούλα, προσπαθήσαμε να ξεκλέψουμε λίγο έτσι, δεν τα είδαμε όλα, δεξιά και αριστερά. Καλαθόσφαιρας, γιατί έχουμε και αυτή τη διοργάνωση, τέλη του Αυγούστου ξεκινά και το Παγκόσμιο της Κίνας, στην τελική ευθεία, με το τουρνουά Ακρόπολης, πάρα πολλές οι ατυχίες. Χθες είχαμε τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Αθηναίου, μέσα σε μια ανύποπτη φάση γύρισε το γόνατό του και υπέστη ρήξη χιαστών. Υπάρχει και το θέμα επίσης πολύ σοβαρό του Σλούκα που με ευχολόγια περιμένουμε να επιστρέψει. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση για τον Σλούκα. Αγώνας δρόμου. Για να προλάβει το παγκόσμιο κύπελο. Δεν θα παίξει όμως τα τρία φιλικά στην, στην Κίνα που θα δώσει η ομάδα. Δηλαδή μπορεί να μεταβεί για να δουν και πώς, αλλά πρέπει σε κάποια φάση να δηλωθούν. Πράγμα το οποίο σημαίνει, σημάνε την άμεση επαναφορά στο ρόστερ του Μάντζαρη, ο οποίος είχε αποκλειστεί. Με Σλούκα είναι πολύ μεγάλη απώλεια, κυρίως του Κώστα Σλούκα. Η εθνική θα έχει ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο, ιδίως πάσχει κιόλας εκεί στις θέσεις από ψηλούς. Καλά πάμε στο 3-4-5, αλλά στο ασώδιο, κυρίως έτσι στο εκτελεστικό τομέα, δεν είναι μένω κατεξοχήν shooting guard, δεν έχουμε βασικό shooting guard. Επιστρατεύτηκε ή βγήκε άσως το Μανίκη στο χθεσινό παιχνίδι, στο χθεσινό φιλικό με την Σερβία, ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο οποίος βαρούσε τρίποντα. Ο σκόραρε και ο Γιάννης έβαζε τρίποντα. Να δούμε όμως, έχουμε 10 τόσο μέρες. Θα μας απασχολήσει, θα είναι θέμα επικαιρότητας εδώ στο Λόγο, επειδή τα μάτς είναι πρωινό μεσημεριανά, δεν συμπίπτουν με την εκπομπούλα μας. Από τις 10 και μετά θα παίζουν, 10, 12, 3, κάπου εκεί. Αλλά πάμε για έναν πολύ δυνατό Σεπτέμβρη. Το πρωτάθλημα ξεκινήσει την Κυριακή, ποιος ξέρει. Όλο και κάτι μπορεί να συμβεί, όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Βαγγέλης, το πρωτάθλημα ξεκινάει με τον ορισμό των διαιτητών, Εκεί κι αν έχουμε φέτο, θα έχουμε πολλή ιστορία. Ξενιδιωτές, τους στέλνουμε το ΒΑΡ, θα μπει, δεν θα μπει. Πάντα μπει. Μετακινήσεις, οπαδό θα γίνουν, δεν θα γίνουν. Νέο καθεστώς, έτσι, φωνέα, ας πούμε, με πολιτική διοίκηση και διαχείριση των πραγμάτων. Πολλή ιστορία, πολλή δουλίτσα. Να, αυτά σκεφτώ, ήρθα εδώ και πάλι πολλή δουλίτσα μας περιμένει. Καλημέρα στην γραμμούλα, πριν να κάνουμε το διαλυματάκι μας. Καλημέρα. Κύριε Μπάμπη, για μια καταγγελία πήρα. Παρακαλώ, με ονοματεπώνυμο οι καταγγελίες. Με ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, τέρμα λέει το σεξ στις δημόσιες τουαλέτες. Έρχονται τα βεσέ με τεχνολογίες αντισεξ. Λοιπόν, έχω να καταγγείλω τους Ουαλούς. Γιατί βάζουν τουαλέτες με αισθητήρες βάρους και αισθητήρες κίνησης. Και σε περιπτώσεις, λέει, ασυγκράτητων ουαλών, θα έχει μια σιρήνα, οι πόρτες ανοίγουν αυτόνομα
και οι ειδικοί πιτσιλιτήρες θα καταβρέχουν μέχρι το κόκαλο τους επίδοξες εραστές. Τι εννοείς, κάτσε τώρα, τι εννοείς, δηλαδή πηγαίνεις εσύ ας πούμε με τον εραστή ή την εραστριά σου. Στην τουαλέτα. Στην τουαλέτα να πούμε να την βρούμε ξέρω εγώ. Ναι. Και θα, έχει θα σε πιτσιλάει η τουαλέτα με τι, με τσίσα. Με νερό. Με τσίσα. Θα βγαίνει... Με νερό. Σοβαρά μιλάς. Ναι, αυτό είναι απαράδεκτο. Έχω να το καταγγείλω, δεν ξαναπατάω στην Ουαλία. Μάλιστα, δεν ξαναπατάς, δεν το ξανακάνεις όχι στον Μπιάνκι, δεν το ξανακάνεις σε Βεσέ, δηλαδή. Ποτέ. Ποτέ, μάλιστα. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Αυτό κι αν είναι θέμα λόγο επειδή. Δεν το ήξερα γιατί θα του έλεγα μικρές θεματάκια. Αλλά μπορούμε να το μελετήσουμε και να το διευθετήσουμε. 7:32. Τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι για το πρώτο μας ντεμαράζ. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίπερο 107,4 στο πρωινό της 19ης του Αυγούστου. Εκπομπή προσαρμογής τρόπον την άλλα. Τα καθέκαστα εδώ στο μετερίζει. Το λόγο επειδή δεν έλειψε ποτέ. Σχεδόν ρε παιδί, εντάξει, λείψαμε όλοι μαζί. Φαντάζομαι. Ή αρκετοί μαζί. Οπότε μικρότερες οι απώλειες ένθεν και ένθεν. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στην σελίδουλα μας μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα. Εβδομάδα Ευρωπαϊκών Κυπέλων. Φουλ προγραμματάκι από αύριο τα play-off του Champions League και όπου δεν μετέχει ο ΠΑΟΚ. Ο γνωστόν αποκλείστηκε από τον Άγιαξ με τον τρόπο που αποκλείστηκε. Στην Ολλανδία πήγε να πετύχει το μίνι θαύμα, δεν τα κατάφερε και πλέον συνεχίζει στο Europa League. Θα δώσει και εκεί προκριματικό αγώνα για να εισέλθει στην φάση των ομίλων. Αύριο από ΑΠΟΕΛ Άγιαξ 10 θα αντιμετώπιζε ο ΠΑΟΚ τον ΑΠΟΕΛ σε περίπτωση που είχαμε πει εμείς, τα είχαμε πει εδώ όταν ο Άρης κληρώθηκε με την ΑΕΛ ΜΕΣΟΥ και ο ΠΑΟΚ θα βρει στον δρόμο του τον ΑΠΟΕΛ για να υπάρξει σύγκριση με τα κοινά. Να έχουμε εδώ να συγκρίνουμε. Αρέσει να τα συγκρίνουμε, μας αρέσει πάρα πολύ. Εν τέλει δεν καταφέραμε να βγάλουμε εις ακέραιον την προφητεία. Αύριο όλα τα μάτια στις 10. Κλους, Λάβια Πράγας και Λίντσερ. Με την Μπρις παίζουν. Την Τετάρτη ο Ολυμπιακός στις 10, ο οποίος δεν θα βρει στον δρόμο του την Πόρτο. Γλίτωσε. Θα μου πεις βέβαια αν η Κράσνονταρ κατάφερε να αποκλείσει την Πόρτο, σίγουρα δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Ενδεχομένως η Πόρτο να μην είναι η περσινή Πόρτο. Πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη. Σε επαναληπτική την επόμενη εβδομάδα είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια και πρωτάθλημα την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός που διεκδικεί την επιστροφή του στους ομίλους του Champions League και αν το πράξει θα πάρει και όλο το market pool καμιά εικοσάρα όπως η ΑΕΚ πέρυσι. Είπαμε θέλουμε και τους βαθμούς στην παρούσα φάση. Θα πεις ποιος από εδώ θα υποστηρίξει ο Ολυμπιακό, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Τον αποκλεισμό του Ατρόμητου και του Άρη που σημαίνει ότι δεν θα πάρουμε βαθμούς. Χάνουμε και γενικά η χρονιά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε γι' αυτό για την είσοδο του Ολυμπιακού χρειαζόμαστε ως χώρα στις όμιλους του Champions League. Φυσικά και την είσοδο του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Και το να προχωρήσουν κιόλας, να πάρουν και προκρίσεις. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου αστεία. Τον αποκλεισμό του ΑΠΟΕΛ επίσης φόλα Άγιαξ όλοι. Τι να κάνουμε, τους αδερφούς Κύπρη τώρα αφού μας έχουν βάλει από κάτω τους. Ποιος το περίμενε αυτό, κάποτε στην Κύπρο πηγαίναν οι ποδοσφαιριστές εδώ για να πάρουν τα τελευταία ένσημα. Και τώρα τους κυνηγάμε για να μην μας θέσουν εκτός ευρωπαϊκών θεσμών. Και την Πέμπτη βεβαίως τα παιχνιδάκια. Με την ΑΕΚ στις 9 να αντιμετωπίζει την Τραμζονσπορ. Ελληνοτουρκική διένεξη ακόμη μία. Και τον ΠΑΟΚ στις 10 να πηγαίνει στη Σλοβακία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Σλάβια Μπράτισλάβας. Ένα ζήτημα για το που θα δουν εδώ οι τουρίστε τέλος πάντων.
καθώς συμπέφτει το παιχνίδι. Αν και τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα, συμπέφτει το παιχνίδι της ΑΕΚ, πέφτει πάνω με τον ΠΑΟΚ. Την προηγούμενη Τετάρτη, πότε ήτανε το μάτς, Τρίτη. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός παίζανε την ίδια ώρα με αποτέλεσμα στα περισσότερα μέρη του Νότου να δείχνουν τον Ολυμπιακό και φίλοι του ΠΑΟΚ να ψάχνουν να δούνε πού και πώς θα δούνε την ομάδα τους, όπως και συνέβη και με τον Άρη που έπαιζε την ίδια ώρα με την ΑΕΚ. Αν ένα μαγαζί είχε δύο τηλεοράσεις, κάτι γινόταν. Αν δεν είχε, δύσκολα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, μέσα εκεί στην Αμοργό, μας έβαλα να δούμε τον ΠΑΟΚ. Εγώ πρέπει να το δω για τη δουλίτσα μου, να πούμε, γιατί λέω, κάνω εκπομπή σε αθλητικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και θα σας δείξω εγώ, αν δεν μας βάλετε να δούμε εδώ το μάτς για να το σχολιάσουμε. Όλος παραδόξους, ναι. Η ταβέρνα καφενείο του χωριού εκεί της χώρας, ήρθανε πρώτοι παοξίδες, πιάσανε θέσεις. Οπότε αυτό θα δείξαμε, για απογοήτευσε εκεί τους φίλους του Ολυμπιακού. Κάποιοι καθίσανε και είδανε κιόλας και το μάτς, γιατί ήτανε και πιο... Κι αν είχε, κι αν ήταν αμφίροπο, κι αν είχε διακύμανση, κι αν είχε να δώσει πράγματα. Ξέρω τώρα τι συνέβη την επόμενη μέρα, θα μου πεις, σε διακοπές ήταν οι περισσότεροι, ότι είχαμε στα ράδια. Ακόμη μια περιπέτεια, ήταν η πρώτη ήττα του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού Ενδάβους, βέβαια, αυτό πρέπει να πούμε. Δεν διατήρησε ο δικέφαλος του Βορρά το αίτητο μέσα στην, όχι Ολλανδικού Ενδάβους, απέναντι στον Άγιαξ. Δεν διατήρησε το αίτητο στην Άμστερνταμ Αρίνα. Παρ' όλα αυτά, μπαλίτσες φουλ για να έρθει το Σάββατο Κυριακάκι μας. Σάββατο Κύριακο, από τώρα το σκεφτόμαστε, όχι. Που ξεκινάει τα πρωταθλήματα. Είναι και το Σάββατο ορισμένο το ΠΑΟΚ Πανετολικός, αλλά μάλλον δεν πήγε αυτό Κυριακή. Πρεμιέρα για το δικέφαλο στην Τούμπα. Γιατί έχει και το μάτς της Πέμπτης αργά, Μπρατισλάβα, 10-12 θα τελειώσει. Οπότε είναι αυτή η ομάδα Παρασκευή και το Σάββατο να αγωνιστεί. Είναι μάλλον λίγο δύσκολο, οπότε αν δεν κάνω λάθος, όπως είχα διαβάσει σε κάποια φάση τυχαία εκεί που έπιασα ίντερνετ, την Κυριακή. Αλλά προφανώς θα έχετε ενημερωθεί επί τούτου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, είμαι Λευτέρης, μια δεύτερη φορά. Λοιπόν, καταρχήν σε αφήσα να δεις, είναι η απειλή των δημοσιογράφων και παραγωγών, για να καταλάβετε πώς σας φοβάται ο κόσμος. Σας βάλαν ΠΑΟΚ να δείτε. Σας φοβηθήκαν, είπατε είμαστε από τα μέσα και τέτοια. Είχε και ένα δημοσιογράφο της ΕΡΤΡΙΑ κιόλας. Ναι. Μαζί με εμένα. Εγώ τον αναγνώρισα, αυτός δεν με αναγνώρισε βέβαια. Αυτό ήταν λάθος του. Εγώ πιστεύω ότι σε αναγνώρισε, αλλά είπε, εγώ δεν τον ξέρω τον κύριο, είπε σε κρυφά. Δεν θέλω να τον ξέρω και τέτοια. Και πιστεύω ότι και ένας λόγος που σας ανοίξαν και την τηλεόραση, έπαιξε ρόλο και η διάσημη στιγματολόγος Χριστίνα. Έτσι. Γιατί αυτή είπαν, αφήστε τον, δίνει ψωμί αυτή η κοπέλα. Αφήστε τον να δει. Και γι' αυτό πήρα, επειδή αυτό ήθελα να πω τώρα, ξεκινάει το παγκόσμιο μπάσκετ. Προκαλώ το στοίχημα της παρέας, εσένα, Ποτιάδη, και τη διάσημη στοιχηματολόγο, να μας δώσετε ψωμί στο παγκόσμιο. Οφείλετε να καθίσετε να διαβάσετε, να μην βγαίνετε έξω. Γενικά κόψτε τα πάντα. Τέτοιο, καθίστε σπίτι και αναλύστε τις ομάδες. Όχι μόνο θα αναλύσουμε, αλλά θα δίνουμε και νικητές περιόδων. ναι, άμα φτάσουμε και σε τέτοια σημεία, time out σου, θα γίνει πανικός. Τουλάχιστον μπορούμε στο παγκόσμιο μπάμπι να παίξουμε over-under. Δηλαδή στους ομίλους, over-under μπορούμε να το παίξουμε. Δηλαδή τι εννοείς over-under? Δηλαδή εντάξει, στους πόντους ρε παιδί μου, στους πόντους. Έχει πολλά. Εντάξει, το πιο απλό. Εντάξει, μην το κάνουμε περίπλοκο και φοβηθούν πολλά site του εξωτερικού. Δεν θέλω να φοβήσουμε κόσμο. Τόσα rebound, τόσες assist. Ναι, δεν το θέλω αυτό. Δεν ήρθε ο καιρός ακόμα να φτάσουμε σε αυτό. Θα είμαστε συνετοί, γιατί ταυτόχρονα θα έχει και πρωταθλήματα, θα έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εντάξει, δεν θέλω να κουραστείτε τόσο πολύ να γίνει τόσο μεγάλη. Μην υπάρχει διάσπαση προσοχής. Σε πληροφορώ όμως βέβαια για την Αμοργό ότι θεσσαλονικοκρατείτε. Και πολλοί Θεσσαλονικείς πάνε διακοπές, αλλά υπάρχουν πολλοί Θεσσαλονικείς και Βορειοελλαδίτες που έχουν τα μαγαζιά εκεί. Κάτσε, περίμενε. Αμοργό είχε καιρό τέτοιο κατάσταση από Βόρεια Ελλάδα. Δεν ήταν μόνο τώρα. Εντάξει, είχε κατάσταση. Έχει πολλά μαγαζιά που
τα δουλεύουν παιδιά από την Θεσσαλονίκη και πάνε και πολύ καλά. Από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Βέβαια, εντάξει. Έτσι. Και πάρα πολλοί παλιοί που ήταν και σε άλλα νησιά πήγαν στην Αμόργο. Να το ξέρει αυτό. Γιατί κάποτε όλο αυτό ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια που είχε η σύνδεση εκτοπλοϊκή. Ναι, είχε σύνδεση. Έπιανε Αμόργο το καράβι που κατέβαινε από εδώ και κάνε δύο μέρες να φτάσει Κρήτη. Έπιανε Αμόργο. Ναι, ναι. Και ο άνεμος έπιανε τότε. Το παλιό του καράβι έπιανε Αμόργο. Ναι, ναι. Τώρα και ο άνεμος που πήγαινε Μύκονο, έπιανε Αμόργο. Μάλιστα. Ήταν άνεμος. Ήταν άνεμος, άστο, δεν θα πει τίποτα. Μιλάμε. Κατέβαινε σκουδόνι κατ' ουλιώμα και την Παναγόλικα το τέλος πάντων. Α, και να βγει τώρα να μας απαντήσει και κλείνω. Άκουσα καταγγελίες ότι η διάσημη στοιχηματολόγος έδωσε ήδη αποτελέσματα σε Μάλτα και Ασία. Να βγει και να απαντήσει. Πούλησε την εκπομπή. Θα την ψάξουμε να τη βρούμε έτσι και θα τοποθετηθεί. Άρα από σήμερα διάβασμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Σετ Μπροντρόμ Κόλλινγκ. Ωπ, καλώς το να. Παρακαλώ πολύ, στο Λίμπερο έχετε κοιτίο παραπώνων. Κοιτίο παραπώνων, βεβαίως, εδώ. Απευθύνεται σε εμάς και θα μεταβιβάσουμε. Όχι, κοιτίο που ρίχνουν παρατηρήσεις και παράπονα οι πελάτες. Κοιτίο δεν έχουμε. Παύλα Κροατές. Κοιτίο έχουμε. Για πες. Λοιπόν, να περάσουμε από εκεί να ρίξουμε. Δεν μπορεί, κύριε, να δίνουν στον οποιοδήποτε Μούργο να πάει στην Αμουργό 15-12 εβδομάδες. Τι θα γίνει με εμάς με τον σύνδρομο στέρηση. Δέκα εργάσιμες ημέρες απουσίασα. Ούτε καν δύο εβδομάδες. Αιώνας φάνηκε. Εντάξει, τέτοια μου λέτε και με του μπάρετε. Δεν ξαναπάω διακοπές. Τη κόβω. Όχι, τι το είπα, όταν θα δίνει τίποτα εισιτήρια να με πασάρει κανένα. Κάνε φλωτασιά να πούμε. Ναι, εισιτήρια, ναι, χάσαμε τον Άρη τώρα, δεν θα δίνουμε για Ευρώπη. Χάσαμε και τον Μπακ να δίνουμε Champions League. Εντάξει, έχει Europa League, αλλά δεν έχει το ίδιο ενδιαφέρον. Με τη σφαγή που γινόταν στο μάτσο με τον Άγιαξ, τι να κάνουμε. Είπαμε, καλά το είπες, δεν μας θέλουν στην Ευρώπη. Τελείωσε. Grexit. Αν δεν πάρει και βάζουν Άγγλους να πούμε διαιτητές. Εδώ οι Άγγλοι δεν τους πήρανε, άμα θυμάσαι, στο τέτοιο. Στο Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ δεν ήταν ούτε ένας Άγγλος. Είχε από τη Μοζαμβίκη στη Ρωσία που έγινε, ρε. Ναι, ναι. Δεν το έχω προσέξει αυτό. Όντως. Ναι. Ήθελα να βγω να το πω στον τέτοιο, στον Ασλαμά. Δεν πήραμε ούτε ένα Άγγλο. Είχε από Αφρική, είχε από Νότια Αμερική και από πού δεν είχε. Από παντού, από παντού είχε, ναι. Ρε Άγγλο δεν είχε ούτε ένα, σου λέω. Να βγεις να το πεις, να δούμε τι θα απαντήσει. Να πει, εκεί παίζουν σκληρά, παίζουν Μπέρμιχαμ, παίζουν Νόριτς, παίζουν... Να πάει να κάνει ο ανώτερος λαός. Ναι. Όταν έχεις διαιτητεύσει Τζίλιχαμ Έξετερ, τι να πάει να διαιτητεύσεις τώρα Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν να πάει τώρα Ρωσία, ξέρω εγώ, ή Βραζιλία, Αργεντινή. Ναι. Εννοείται. Αυτό θα σου πει, ξεκάθαρα, δεν το συζητάμε. Εσύ τι τώρα πλάκα κάνεις. Τεράστιος Μάριος Ασλαμάς που έχει κάνει την κορυφαία δήλωση σε μια συνέντευξη που έδωσε σε ένα κανάλι στο YouTube, ότι έχει πει αγαπημένος μου πόλεμος, ο πόλεμος του Βιετνάμ. Αγαπημένος πόλεμος. Έχει πει αυτή τη μυθική ατάκα. Στο μεταξύ έχει δηλώσει αριστερός, βασιλικός, ναι, άκρατα φιλοβρετανικός. Δηλαδή όλο μαζί, ο Τούρλουμπουκ. Δηλαδή, αγαπημένος, είναι... ναι. Δηλαδή μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που έχει πει την ατάκα αγαπημένος πόλεμος. Προσκυνούμε Μάριο Σλαμά, τέλος. Που σημαίνει όλοι. Θα να σε λέει, ρε παιδί μου, ο πλέον αγαπημένος. Γιατί κάνει το συμπέρασμα ότι είναι και οι υπόλοιποι αγαπημένοι. Έχουμε ένα top 5 πολέμων, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει. Ακριβώς. Και το άλλο το ωραίο που είχε πει, ξέρω εγώ, επί βασιλεία τέλος πάντων, είχε έρθει με ανοιχτό αμάξι βασιλιάς και με, πως την είπαμε, τη γυναίκα του να πούμε, Άννα Μαρία, με ανοιχτό αμάξι, Βασιλής Όργας, στην οδό. Και έχω βγει, λέει, με κοντό παντελονάκι και ελληνική σημαία και αμερικάνικη και της κουνούζα. Ναι, θα έχει δηλώσει. Μεγάλος. Πότε τον πλάκωσα στις Βαλιάρες, ήταν τότε με Τρόικα, με τον Σταύρο και τον Χρύσαφο. Ναι. Δεν μασάει. Δεν μασάει. Όχι, γιατί. Δεν τα κρατάει. Ναι. Εσύ πώς πέρασες, όλα καλά? Εδώ μια χαρά, ρε ζωάρα. 35 λεφτά η Θεσσαλονίκη, 20 λεφτά για να κινήσει ακούγια. Μια χαρά. Τίποτα δεν μας έλειψε. Αυτή τη στιγμή 7 οικογένειες είμαστε που μένουμε, ας πούμε, εδώ.
και ας πούμε οι έξι δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνω έρχονται κάθε μέρα. Εντάξει, γιατί 35 λεπτά τι? Εγώ που είμαι χαλαρός, κάποιοι άλλοι το κάνουν και 20. 35 κάνεις από Σταυρούπολα κατεβείς κέντρο. Πλάκα κάνεις. Ναι. Άμα πάρεις το... Τώρα άκουσε με, εγώ γύρω στις 5.30-6 βγαίνω έξω, σήμερα έχει 3 βαθμούς, δηλαδή θα βγάλω φωτογραφία στο στήλο. Πλάκα κάνεις. Μα την Παναγία ρε, τώρα τι, ας το βγάλω φωτογραφία σου. Βγάλω το. Ναι, και στο μεταξύ χτυπάει και εδώ 30-35. Καλά, να μην χτυπήσει ωραία, τι είναι, είπαμε, δεν είναι και ο Βόρειος Πόλος. Αλλά από τις 10 και μετά θέλει μπλούζα από πάνω, τελείως. Δροσίτσα. Ό,τι πιο ωραίο. Τρώμε το πρωί, πριν το μεσημέρι και μετά περιμένουμε να περάσει 9-9.30 για να το πιο ωραίο συνέστημα στο καλοκαίρι είναι αυτό να μπορείς να βάλεις ένα φουτεράκι το βράδυ και να κοιμηθείς έτσι σκεπασμένος με τη γλωσσούλα. Το έχω πει κι άλλη φορά. Εδώ οι ταβέρνες έχουν καλόγερους. Όχι στον Παφουλιά. Και που κρεμάνε. Γιατί ξέρεις τώρα, έρχονται μετά τα μπανάκια οι κοπελίτσες με τα παραγό και με τα μαγιό. Κάθονται. Περνάει η ώρα, ας πούμε. Μόλις πατάει έτσι, βλέπεις πάνε στο αμάξι και φέρνουν τις λουτροπετσέτες. Ναι, κλασικές φάσεις. Ωραία. Έγινε. Όχι, κάτι άλλο θέλω να πω. Οι Γιούγκοι μας συμφόρεσαν, και χωρίς Γιόκιτς. Ναι, αλλά έχω ρεπορτάζ. Και με σφαγή της Σερβίας από τους Έλληνες διαιτητές. Όχι σφαγή, αλλά αρκετά πολύ. Ναι. Αλλά και αυτοί πολύ γκρίνια, ρε παιδί μου, στον Τζόρτζεβιτς. Τέλος πάντων, έχω ρεπορτάζ, θα τους καθαρίσουμε στο παγκόσμιο. Να δούμε, εντάξει. Γιατί κανόνισε ομάδα που έχει αδελφικούς δεσμούς με Παρτιζάν, κανόνισε, μπήκε στο μέσον και θα τους δώσουμε δανεικούς, οπότε δεν θα παίξουν μαζί μας και θα τους καθαρίσουμε. Μάλιστα. Έγινε, για να μην ξεχνιόμαστε. Τέλος πέρα πρέπει να πριζόμαστε. Άστο, εις αύριο, από αύριο ξεκινάμε. Έγινε. Καλή εμπάδο, Θα περάσουμε καλά. Τσαο. Από αύριο οι πρίζες και να αρχίσουμε τα. Τα καθή μας. Καλημέρα στην γραμμούλα, αν μας περίμενε. Καλημέρα, Βόβη. Ω, γόρι μου, παιχταρά μου, πού είσαι. Μαύρησες και η σκόνη σε έκανε μαύρο που σε έβγαλε. Σκόνη, είδες, χρησιμοποίησα σκόνη 3-2 Πόρε, Βόβη. Και εκτός αυτό, βάιρα έγινε και η φωτογραφία. Α, μου πετάς, πηδάς, είσαι στον αέρα, ρε μου. Για να πηδήξεις θάλασσα ρε, viral έγινε. Viral, λέγε αγόρι μου. Πού είσαι, καλημέρα τον υπουργό μας. Καλημέρα. Θα δίνουμε τα προστικά που είναι για το παγκόσμιο. Θα δώσουμε, βεβαίως. Θα δώσουμε. Θυμάσου, διάβασε μπάσκετ. Κοίταξε, έχω ιστορικό. Ιστορικό πάλι στο μπάσκετ. Ακρόπολης που έγινε πάλι με τους Σέρβους. Όχι. Α, θυμηθείς τι είχε γίνει με το Σόφο. Ναι, το ξύλο το 2010. Δεν ήταν τουρνουά Ακρόπολης, το ράλι, όχι ράλι Ακρόπολης. Ρε. Ούτε, εκείνο μου θυμίζει όταν βλέπω το κάτσι εκεί πέρα με στο αμερικάνικο που δείχνει. Που μπαλώνει και σκοτώνονται και παίρνουν μετά την καρέκλα πάτ στη μέση που την βαράει και όλα. Τέτοιο πράγμα να έχουμε. Εγώ περίμενα να γίνει φασαρία κάτι. Γιατί με αυτούς... Το πηγαίνανε προς τα εκεί. Οι Σέρβοι ήταν πολύ κυνατρισμένοι. Το πηγαίνανε δηλαδή. Εντάξει. Θα γίνει στο παγκόσμιο, αν πέφτουμε μαζί. Κοίταξε, έχουμε κακιά εμπειρία με τους Σέρβους. Δηλαδή εννοώ. Σέρβους και Ισπανούς. Στα επίσημα παιχνίδια πρέπει να έχουμε 8-5. Για τους λάτρες στατιστικής. Έχουμε κερδίσει. Θα τα δούμε αυτά όταν έρθει το τέτοιο. Εσύ όμως κάτσε, διάβασε μπάσκετ, ανέλησε. Γιατί και η προϊστορία πέσει. Τα έβλεπα. Έβλεπα την Ιταλία. Εντάξει, μπήκαμε φουριόσο με την Ιταλία. Εντάξει. Αλλά το κράτησανε το τελευταίο παιχνίδι με τους Σέρβους. Ούτε η απονομή δεν έγινε. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ. Αλλά sold down εισιτήρια. Έτσι, σε φιλικό δεν έγινε ποτέ. Ποτέ δεν έχει γίνει, γιατί όλοι έχουν φύγει τώρα. Ναι, επέστρεψαν όμως, εντάξει, ήταν και το... Εντάξει, ήταν και αυτό εδώ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, Πόλος Έλξης, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, λέει, έχει να γίνει sold down. Ναι, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει να γίνει. Ωραία, θα έχουμε να ασχολούμε τα προγνωστικά. Εντάξει, 1 Σεπτεμβρίου που θα ξεκινήσει το παγκόσμιο. Τα προγνωστικά της παρέας θα είναι εδώ. Το καλό έχει και 3 ψηλούς. Έχει και το, πώς το λένε, του Παναθηναϊκού. Ο Παπαγιάννης. Μπράβο το δεκτό. Απλά θέλει δηλαδή να δέσει, να κάνει, να μπορεί να μπαίνει μέσα στα καλάθια. Και μετά, δεν το περίμενα. Γιατί και αυτά πότε είχαμε. Ότι είσαι τόσο μεγάλος μπασκετικός. Με εκπλήσεις. Όχι. Εκτός από τον που είχε παλιά τη ΣΑΕΚ,
και μετά ήταν το, με το Τσακαλίδη. Με το Γιαννίδη. Το Τσακαλίδη λες. Μπράβο. Ποιον άλλον είχαμε? Δεν είχε. Κανένα, τίποτα. Δεν είχε. Τώρα, τώρα είμαστε υπεροπλία. Δεν θα μαύρισε, τα πούμε και τις άλλες μέρες. Μαύρισε, τα σπουδαία. Σε ευχαριστούμε ναι. πάρα πολύ που Μιχάλη μου που έδωσες το στίγμα σου. Και σε... Ήξερα, εντάξει, εντάξει. Ούτε... Ο Ταψάκιας, πού είναι ο Ταψάκιας? Πού είναι? Ταψάκιας, άκου να δεις τι έγινε. Είσαι ένας από... Δεν ξέρω από πού είσαι, απ' ναι, έξω. Ναι. Πήγες σε ένα... Άκου τώρα να δεις. Ναι. Άρα θα σου το πω κιόλας, γελάσεις κιόλας. Ναι, γελάσεις. Πήγες σε ένα πανηγύρι. Ναι. Φύγανε οι αυτοί που οργανώνουν. Φύγανε οι τραγουδιστές. Φύγανε ο Κιμετζές. Τα ταούλια. Ναι. Καθίσανε αυτός με άλλα δύο άτομα και τι πήρανε? Παγκάρδι. Ναι. Δύο πήρανε και αυτός τραβούσε βίντεο. Μέχρι το πρωί 6.30 ώρα. Και τώρα τίποτα, κοκοκό, Δευτέρα, μια χαρά, εμείς επιστρέψαμε για δουλειά και αυτές... Όχι, άστονα, εντάξει, εντάξει, βρήκε εκεί πέρα, έχει κάτι ξαδέρφια, δεν ξέρω τώρα. Ξαδέρφω τώρα, τι είναι αυτό εδώ. Αλλά εγώ ήμουν εδώ κοντά, εδώ πήγαινα στο καζίνο, στην πισίνα, στη Μπερέα, έκανα, εντάξει. Ζωάρα κι εσύ, όλοι ζωάρα, αυτό είμαστε. Αλλά δεν άκουσα το Τσατσαρό να ξέρεις ένα πράγμα. Τι? Δεν τον άκουσα. Εδώ είναι ο Τσατσάρος, επέστρεψε. Όχι έρχεται. Ρε παιδί μου, δεν τι? Τον άκουσα καθόλου. Αυτό τι θέλω να σου πω. Αφού είχε άδεια. Ναι, αλλά ποιος είχε, ούτε και εγώ το άκουσα. Ούτε και εγώ άκουσα. Λοιπόν, έγινε Μιχάλη μου, αύριο. Χαιρετώ, χαιρετώ φιλιά, και φιλιά, καλημέρα. Φιλιά, τσε, καλημέρα. Yeah. Και τελευταία γραμμούλα πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπούλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, να ελευθερολογήσω στα γρήγορα. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν ο Φούρναρης έχει χαρτί απ' έξω, ψωμί για 17 ημέρες. Κανονικά. Λοιπόν, δεν θα διακόπτεις το Μιχάλη όταν μιλάει για μπάσκετ. Σωστό. Είναι sold down, όχι sold out που έτσι, το λες εσύ. Όχι, λοιπόν, δε, το διόρθωσα. Το διόρθωσα από αυτόν έχει μάθει ο Σκουντής, ο Ιωάννου και ο άλλος ο Χατζηγεωργίου. Που μας ζάλισε χθες, όχι τέλος πάντων. Που μας έλεγε συνέχεια από ποιο πλανήτη έχει έρθει ο άνθρωπος. Mm-hmm. Από κάποιον ήρθε, τέλος πάντων, πιάνεσαι κορόιδο να το πούμε. Mm-hmm. 9 ήταν η εργάσιμη, μέσα είναι και της Παναγίας. Μίλησαν εξαιρετικά. Σωστά, σωστά. Πω, μου φάγανε και για... την αρχεία, που ρε κοροϊδάρα. Τώρα, πολύ πως... κορόιδο κανονικά. Καλά, ναι, για διήμερο έφυγες και δεν το έχεις καταλάβει. Λοιπόν, και κάτι άλλο ήθελα να πω, το ξέχασα αύριο. Αύριο, αύριο, φιλιά, φιλιά. Τι κοροϊδάρα, 9 εργάσιμες έλειψα. Της Παναγίας είναι αρχή. Πω, ρε, μου τα φάγανε. Ρε, φέρτε, φεύγω, φεύγω ξανά, φεύγω. Όχι, δεν φεύγω, εντάξει. Εδώ θα είμαστε, εδώ θα είμαστε κυρίες και κύριοι και θα... Θα πορευτούμε μαζί. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστώ δηλαδή για τη συντροφιά, για την παρέα της πρώτης αυτής ημέρας, της μετάβασης. Ήταν πάρα πολύ ήπια, πάρα πολύ όμορφη, διότι δεν είχαμε θεματάκια. Τι να πεις τώρα, που να σουξουμούξου, τα είπαμε όλα όμως. Παραδίδουμε σκυτάλι στον Κωστίζο Τατσαρό που επέστρεψε και αυτός δυναμικός, έτοιμος. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Ξανά αύριο μπαίνουμε σε ροή πλήρη. Έτσι κάνουμε και στα σχολεία την πρώτη μέρα, να μοιράσουμε τα βιβλία, να γνωρίσουμε τους δασκάλους, να μπούμε στις τάξεις, να δούμε που καθόμαστε. Και από αύριο κανονικά στις θέσεις μας, άπαντες. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Καλά κουράκια για όσους επέστρεψαν, καλή δύναμη. Και όσο μπορούμε να κρατάμε τα... τα χαμογελά μας.